σήμερα. Έχει καλεσμένο τον Μάκη, τον γιατρά, τον προπονητή του Προμηθέα, ο οποίος σίγουρα θα έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία να μοιραστεί μαζί μας. Coach, σε καλωσορίζω. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή. Το λέμε σαν σεμινάριο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι σαν συζήτηση, δεν θα είναι περισσότερο σεμινάριο. Θα είναι σαν συζήτηση. Είναι χαρά μου, ιδίως αυτές τις μέρες που είμαστε σπίτι, γιατί και εμείς εδώ μένουμε σπίτι, όπως όλος ο κόσμος, το να μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα είναι μεγάλη χαρά αν μπορέσω σε κάποιους από τους συναδέλφους, κάποιες από τις ιδέες μας που κάνουμε στον Προμηθέα, όχι να τις υιοθετήσουν, μπορεί να τους πάνε κάποιες να τις απορρίψουν ή κάποιες άλλες να τους κάνουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα και να προχωρήσουν και να έχουν και μια άλλη ιδέα. Ναι, ναι. Σίγουρα. Θα είναι σε μορφή συζήτηση, όπως πολύ σωστά είπες, coach. Οπότε, όσοι μας παρακολουθείτε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον προπονητή μας, εδώ τον Μάκη, τον γιατρά, μπορείτε να το κάνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Θα φέρω εγώ τις ερωτήσεις σας στον coach και θα είναι πρόθυμος για να σας απαντήσει, να λύσει οποιαδήποτε απορία. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε έτσι ένα μικρό σύντομο ιστορικό του Μάκη, του γιατρά, ο οποίος είναι προπονητής για περισσότερο από 25 χρόνια. Έχει φάει τις κατηγορίες με το κουτάλι όλα αυτά τα χρόνια. Έφτασε μέχρι τα σαλόνια της Α1 με τον Προμηθέα, που βρίσκεται στο τιμόνι για 7 χρόνια στην ομάδα, από την ομάδα την οποία την οδήγησε από την τρίτη κατηγορία της Ελλάδας μέχρι να γίνει φιναλίστ του πρωταθλήματος πέρσι απέναντι στον Παναθηναϊκό και στο κύπελο φέτος. Ενώ φυσικά έκανε και εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Ο coach, ο γιατράς, ο οποίος έχει περάσει από αρκετές ομάδες της Πάτρας. Στον Προμηθέα όμως νομίζω πως coach βρήκες και το λιμάνι, θα λέγαμε. Ναι. Στον Προμηθέα πραγματικά γίνανε τα πράγματα. Στον Προμηθέα πήγα τότε στην τοπική κατηγορία. Απλώς ανέβηκε η κατηγορία και δεν παίξαμε στο τοπικό. Ανέβηκαμε στην ΚΑΠΑ Εθνική, γιατί δήλωσε αδυναμία η ομάδα που ήταν πρώτη τότε στην Πάτρα. Ανέβηκαμε τις κατηγορίες, όπως είπες. Μια χρονιά ήμουνα γενικός διευθύντης στην ομάδα. Την πρώτη χρονιά στην Α1 δεν ήμουνα προπονητής. Θα έπαιρνα άλλο δρόμο. Τέλος πάντων γίνανε κάποια θέματα. Ανέλαβα την επόμενη χρονιά και όπως έχω ξαναπεί σε κάποιες συνεντεύξεις μου. Θέλει και τύχη, αλλά δεν είναι τυχαίο. Με δουλειά, με εμπιστοσύνη, με αγάπη για αυτό που κάναμε, αλλά έχοντας και την τύχη και τη βοήθεια του Θεού, μπορέσαμε η ομάδα να κάνει κάποια πράγματα. Γιατί είναι δύσκολο, είμαστε μια επαρχιακή ομάδα, είμαστε μια ομάδα που δεν είμαστε στην Αθήνα. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο για μας. Ιδίως όταν υπήρχε για τη δεύτερη χρονιά και η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας και είχαμε διπλά παιχνίδια. Γιατί εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τρεις ώρες να πάμε από την Πάτρα στο αεροδρόμιο στην Αθήνα. Και όταν γυρίσουμε ένα παλιά, τρεις ώρες για να γυρίσουμε πάλι στην Πάτρα. Το οποίο κάποιες φορές αυτό είναι σκότωμα. Παρ' όλα αυτά, όπως έχω ξαναπεί και ο ευλογημένος, βρέθηκα σε ένα τέτοιο οργανισμό που κάθε φορά μεγαλώνει, κάθε χρόνο έκανε και ένα βήμα παραπάνω. Κάθε χρόνο είχαμε και κάτι καινούριο και μια καινούργια επιτυχία. Και τώρα μας τύχαν αυτά, γιατί μιλάμε για μπάσκετ, λέμε για επιτυχίες, λέμε έχει γίνει αυτό τώρα με αυτή την πανδημία. Ας ξεμπερδέψουμε όλοι από αυτό το. Από αυτή τη λέλαπα, να βγούμε υγιείς και μετά θα δούμε όλα πάλι στα γήπεδα να είμαστε καλά. Πώς αξιοποιείς αυτόν τον χρόνο, coach, μέχρι να ξεκινήσουν να στέλνουν τις ερωτήσεις ο κόσμος, ναι. Πώς αξιοποιείς αυτόν τον χρόνο στο σπίτι, ποιες είναι οι ασχολίες σου? Κοιτάξτε, επειδή η χρονιά ήταν πάρα πολύ κουραστική, φέτος είμαστε μέχρι στις 3 διοργανώσεις μέχρι το τέλος, φτάσαμε στο τελικό του κυπέλου. Είμαστε στην Ευρώπη, είχαμε περάσει στους 8 του Euro Cup με πλεονέκτημα έδρας με την Τόφας και το πρωτάθλημα ήταν κανονικά, πεζόταν. Υπήρχε πολύ κούραση. Στην αρχή, να σου πω, το είδα σαν βάλσαμο από θέμα ξεκούρασης. Μετά άρχισαμε και βαριόμαστε. Ταινίες, ό,τι κάνει όλος ο κόσμος. Ταινίες, γνώριζα το σπίτι μου καλύτερα γιατί δεν το είχα γνωρίσει, δεν ήξερα που μένω. Το είδα καλύτερα. Είδα κάποιες γνωρίσεις στο σπίτι που δεν τις ήξερα. Ξαναγνωρίστηκα με τη γυναίκα μου, είδα και λίγο τα παιδιά μου λίγο περισσότερο. Τώρα έχουμε ξεκινήσει, βλέπουμε παίκτες για να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί έτσι είναι και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όταν όλο αυτό τελειώσει. Να δούμε πώς θα, γιατί σίγουρα όλο αυτό θα επηρεάσει και στο οικονομικό κομμάτι.
να είμαστε έτοιμοι στα νέα δεδομένα, να μπορούμε να φτιάξουμε πάλι μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική στο ελληνικό πρωτάθλημα και να μπορέσουμε να παίξουμε πάλι στο EuroCup. Ωραία. Είναι μια ευκαιρία βέβαια για όλους και για να γνωρίσουν κάποια νέα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν σεμινάρια στο διαδίκτυο, όπως και η δική μας συζήτηση σήμερα εδώ πέρα, που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει να εξερευνήσει νέες πτυχές είτε του αθλήματος είτε γενικότερα. Και το καλό που κάνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλασπρέσεις και στην Ελλάδα βέβαια γίνεται αυτό, σε αντίστοιχα σεμινάρια που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Προπονητών στην Ελλάδα, ότι είναι ανοιχτά στο κοινό, οπότε μπορούν να μάθουν κάποιες πτυχές του αθλήματος και κόσμος που δεν έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την προπονητική ή κάτι παρόμοιο. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες και εδώ στην Ελλάδα έχουν μιλήσει μεγάλοι προπονητές σε σεμινάρια. Απλώς και είναι η γνώμη δική μου, γιατί και εγώ στην Ελλάδα ξέρω τα διαδικτυακά τώρα λόγω του κορονοϊού και στα σεμινάρια οι περισσότεροι προπονητές όταν πηγαίνουν περισσότεροι, μην το γενικεύσουμε, υπάρχουν προπονητές πάνε σε σεμινάρια και λένε γενικά θέματα, το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι που πάνε, οι περισσότεροι προπονητές συνάδελφοι, περισσότερο βαριότητα είναι κάποια πράγματα που τα έχω ξανακούσει. Εγώ νομίζω ότι καλύτερα είναι να μπαίνει στην ουσία. Παίρνω τον εαυτό μου. Υπήρχαν σε πολλά σεμινάρια που είχα απορίες, που πίστευα ότι θα πάω να δω κάποιο προπονητή και θα ακούσω κάποια πράγματα που κάνει στη δουλειά του και να μου πει γενικά για τον μπάσκετ. Κάποια πράγματα που είχα παρακολουθήσει στη δουλειά του, είχε μια match-up zone, ξέρω εγώ. Έπαιζε αλλαγές σε όλα τα screen. Να πω στην επίθεση, είχε μια επίθεση motion που μου είχε κάνει εντύπωση. Και περίμενε να πούνε κάποια πράγματα από αυτά και άρχισαν και μιλάγανε για συνεργασίες τριών παιχτών, μιλάγανε για ημερήσια προπόνηση, μιλάγανε. Δηλαδή πράγματα που είναι περισσότερο γενικά και για τον καθένα, ναι. Γιατί ξέρεις, μιλάμε με συναδέλφους προπονητές και νομίζουν όλοι ότι είναι στην Α1 ή είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Υπάρχουν προπονητές που δεν έχουν τις ανέσεις, ούτε να έχουν τρεις βοηθούς, ούτε να έχουν δύο γυμναστές, ούτε να έχουν τους σκάουτερ, ούτε να έχουν. Πρέπει να προσαρμοστούν και σε άλλα πράγματα. Επειδή εγώ νομίζω ότι είχα την τύχη και αυτό με έκανε να. Και το έχω ξαναπεί ότι η Α1 μου φαινόταν ότι είναι πιο εύκολη από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Γιατί είχα την τύχη να όλες τις κατηγορίες από το Β' τοπικό της Πάτρας μέχρι την Α1 να τις δουλέψω και να είμαι σε ομάδες. Μου έχουν τύχει τρελά πράγματα. Μου έχουν τύχει, ξέρω εγώ, να πηγαίνω στο γήπεδο και να έχω 5 παίχτες, να έχω 6 παίχτες. Οπότε πρέπει να προσαρμοστείς. Κάναμε το γυμναστή, κάναμε το βοηθό, κάναμε τα πάντα. Προσπαθούσαμε πράγματα που δεν ξέραμε, να ρωτάμε κανένα φίλο, να του πούμε να μας λέει 5, να καταλαβαίνουμε 2, να κόβουμε τα 2, να κάνουμε τα μισά για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Οπότε πιστεύω ότι καλύτερα είναι από τη στιγμή που κάποιος. Είναι η άποψη δική μου, έτσι. Δεν είναι ότι εννοείται ότι τα σεμινάρια είναι καλά, εννοείται ότι πρέπει να γίνονται και. Το να διαλέξω ένα θέμα και να έρθω να πω, σαν να έχω ετοιμάσει ένα θέμα προπονητής, πραγματικά πρέπει να ετοιμάζεται. Αλλά στο γήπεδο του έρχονται πολλά πράγματα απρόοπτα που πρέπει να είναι έτοιμος. Οπότε εγώ θέλω σήμερα και σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Με όσους συναδέλφους ή όσο κόσμο παρακολουθήσει αυτό και έχει πραγματικά έχει παρακολουθήσει τον Προμηθέα ή έχει κάποια ερώτηση να μου κάνει μέσα από την ομάδα μου, να του πω πραγματικά αυτό που κάνω και όχι θεωρίες και τι λέει το βιβλίο ή ποιο είναι το ότι θα πάμε by the book. Να πάμε σε αυτά που κάνουμε εμείς. Συμφωνούν ή δεν συμφωνούν. Τα υιοθετούν ή δεν τα υιοθετούν. Ήρθε και η πρώτη ερώτηση από την Χαρά την Κοκολάκη, η οποία ρωτάει πώς αντιμετωπίζετε προβλήματα συμπεριφοράς παιχτών στην Α1 κατά τη διάρκεια του αγώνα και κατά πόσο λειτουργείτε προληπτικά σε αυτό. Θα πω εγώ, θα μιλήσω για γεγονότα που μου έχουν συμβεί. Ήμουν τυχερός στα 3 χρόνια στην Α1, γιατί είμαι λίγα χρόνια, είμαι πολλά χρόνια, δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Ότι πρώτα απ' όλα ψάχνουμε τους παίκτες να δούμε τους χαρακτήρες τους και να δούμε. Καμιά φορά όμως μπορεί και κάποιος που είναι πολύ καλός χαρακτήρας, θες γιατί δεν του πάει καλά το αγωνιστικό κομμάτι, θες γιατί σε ένα παιχνίδι είναι σε κακή μέρα, θες γιατί μπορεί να τον πει σκληρά να μην τον σφυρίζουν καλά οι διαιτητές, θες γιατί μπορεί να έχει ένα πρόβλημα προσωπικό στο σπίτι του και να μπορεί να μην το ξέρεις ή μπορεί να το ξέρεις και να σου έχει πει τα μισά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιος να έχει μια σχέση συμπεριφορά. Εγώ δεν το ανέχομαι. Είμαι ξεκάθαρος από την αρχή. Εγώ για μένα πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, η πειθαρχία στην ομάδα με την έννοια του σεβασμού όμως. Όχι με τον βουρδουλά, ούτε με τα προστήματα. Δεν έχω ρίξει πρόστιμο ποτέ. Δεν θα υπάρχει παίκτη. Αν ρωτήσετε παίκτη να πει ότι τον τιμώρησα με πρόστιμο και ήταν απίθαρχο ή ήταν. Έχω άλλου τρόπου και άλλα κλειδιά για να μπορέσω. Νομίζω ότι ο σεβασμό είναι κάτι που κερδίζεται, δεν είναι κάτι που το ζητά.
Μου τύχαν όμως δύο περιπτώσεις την πρώτη χρονιά, οι οποίοι δύο από τους παίκτες μου, ξένοι παίκτες, ήταν ιδίως ο ένας, ήταν εκείνη τη στιγμή ο πρώτος rebounder και ο πρώτος scorer της ομάδας μου για τους πρώτους της λίγας, και το άλλο γκάρ είχαν κάνει στην ουσία ένα ακόμα και σε ένα παιχνίδι, σε ένα άσχημο παιχνίδι για την ομάδα μου, ο ένας δεν μου έδωσε το χέρι και ο άλλος έκανε μούτρα, δηλαδή μουρμούρα και τα γίνονται στον πάγκο. Τους έδιωξα και τους δύο παίκτες από την ομάδα, με κίνδυνο ένας ρούκι προπονητής την πρώτη χρονιά, σε μια ομάδα, σε έναν οργανισμό όπως είναι ο Προμηθέας, που είχε στόχους και είχε βλέψεις. Βέβαια, για να κάνεις αυτές τις μαγκές εισαγωγικά, πρέπει να έχεις και στήριξη της διοίκησης. Εγώ είχα τη στήριξη της διοίκησης. Αν δεν την είχα, θα είχα φύγει, δεν θα ήμουν στην ομάδα. Ήμουνα κάτω γιατί είχα εξηγηθεί και ήμουνα ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή. Γιατί γίνονται συνεντεύξεις πριν έρθει ο παίκτης, έχεις τι θέλεις από αυτόν και το αγωνιστικό, αλλά και το εξαγωνιστικό, το θέμα της συμπεριφοράς. Οι παίκτες αυτοί φύγανε από την ομάδα. Η ομάδα τερμάτισε την πρώτη χρονιά στην τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια. Και στην τέταρτη, όταν τελείωσαν το playoff, λόγω τραυματισμών και λόγω ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο μικρό τελικό χάσαμε από το ΜΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι όλο αυτό ήταν ένα κέρδος για την ομάδα, γιατί τα υπόλοιπα δύο χρόνια δεν διανοήθηκε άνθρωπος, πραγματικά, χωρίς να χρειαστεί να πούμε τίποτα παραπάνω. Ήξερα ότι αυτός δεν γίνεται καλά, είναι μουρλός, θα μας διώξει με την πρώτη άσχημη. Οπότε νομίζω υπάρχει σεβασμός, υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, είσαι εξηγημένος από την αρχή. Αν παραβεί κάποιος κανόνες σου, και ιδίως αν το κάνει με τρόπο που θα προσβάλλει εσένα, αλλά δεν το παίρνω εγωιστικά, όταν εννοώ τον οργανισμό της ομάδος, τότε υπάρχει αποπομπή, δεν υπάρχει πρόστιμο και. Δεν ξέρω αν την κάλυψα την κοπέλα, αλλά είπα ένα γεγονός το οποίο μου έτυχε και πώς το διαχειρίστηκα. Σωστά. Ο Κώστας Ιωάννου ρωτάει, η πίεση σε όλο το γήπεδο πού αποσκοπεί και πότε εφαρμόζεται? Εγώ είμαι ένας προπονητής που, αν παρακολουθεί τον Προμηθέα, και με Zone Press και με Man Press, πραγματικά είναι ένα από τα κλειδιά του παιχνιδιού μας. Είναι πρώτα απ' όλα να χαλάσω το παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας. Προσπαθώ, είμαι παγίδες ή και χωρίς παγίδες, γιατί παίζει αναλόγως με ποια ομάδα παίζεις. Προσπαθώ να πιέσω σε όλο το γήπεδο, να κάνω άλλες φορές για να κάνω καθυστέρηση, άλλες φορές όταν νομίζω ότι η αντίπαλη ομάδα δεν έχει τόσο καλά γκάρ ή δεν έχει τόσο πολλά γκάρ και ποιοτικά. Προσπαθώ να τους βάλω εκτός ρυθμού, προσπαθώ να ανοίξω το ρυθμό γιατί μου αρέσει να παίζω σε πολλές κατοχές. Και κλέβοντας την μπάλα, τη βάζω σε εύκολα καλάθια, ιδίως και στα εντός έδρας παιχνίδια. Αν και εμείς το παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας και οι μεγαλύτερες νίκες που έχουμε κάνει είναι εκτός έδρας, ιδίως στην Ευρώπη. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, όταν είναι και εντός έδρας, προσπαθούμε να βάλουμε και τον κόσμο γιατί στον κόσμο του αρέσει το να πιέζεις, το να βλέπει ότι βουτάς πάνω στην μπάλα, να πέσει επιθετικά. Οπότε για μένα είναι μια βασική άμυνα. Δεν είναι μια άμυνα που τη χρησιμοποιώ κάποιες στιγμές. Τη χρησιμοποιώ πολύ περισσότερο στο παιχνίδι, δηλαδή είναι βασική άμυνα του παιχνιδιού μας. Αυτός είναι ο σκοπός για μένα. Ο Κώστας Παπαθεοδόρου ρωτάει να μας πείτε λίγα λόγια για τη match-up ζώνη που παίξατε με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Ωραία ερώτηση. Και ψάχνω και εγώ να βρω ομιλητές που είχαν κάνει σε σεμινάρια που παίζανε match-up ζώνη, αλλά δεν είπαν ποτέ τίποτα. Με τον Παναθηναϊκό είχαμε δύο πλάνα. Το πρώτο ήταν μια match-up zone την οποία δεν ακολουθούσαν τα κοψίματα και σώματα από καιρό παίζαμε τριπλή αλλαγή. Μέσα στο παιχνίδι χτύπησε ο Φριντέντι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω εκείνη τώρα. Είδα ότι με τον τρόπο αυτό ο Φριντέντι βγήκε έξω. Μετά έμαθα ότι κάτι είχε έπαθε ένα ψηλό τράβημα και βγήκε. Οπότε μετά δεν την έκανα match-up. Έπαιζα μια ζώνη 2-3 η οποία δεν ήταν match-up. Φαινόταν σαν ματσάπ, αλλά δεν ήταν ματσάπ. Ξεκίνησα με ματσάπ χωρίς να ακολουθούν τα κοψίματα και τριπλές αλλαγές στα pick and roll και στα site και στα κεντρικά. Και όταν βγήκε ο Φριντέντ, πήγα σε ζώνη 2-3, χωρίς να την ματσάρω. Ο Άρης Αντιμισάρης ρωτάει, στη διάρκεια του αγώνα επικεντρώνεσαι στα λάθη των παιχτών ή απλά τα αναφέρετε, όπως όμως αναφέρετε και τα θετικά των παιχτών, έχοντας στο μυαλό και την ψυχολογία του παίκτη? Ναι. Αν με έχει παρακολουθήσει στα παιχνίδια, επειδή είμαι και λίγο τρελός, είμαι λίγο... σίγουρα εγώ... Ξεκινάμε και λέμε για μέσα στο παιχνίδι.
Όλα ξεκινάνε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Υπάρχει μια διαδικασία που μπαίνει ο προπονητής στα αποδυτήρια. Δεν είμαι ο άνθρωπος που είμαι πολύ της ομιλίας, που θα πω πολλά πράγματα. Μ' αρέσει ό,τι κάνω και ό,τι θέλω να αναπτύξω για το κάθε παιχνίδι, να το κάνει στο γήπεδο πρώτα. Κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, λέμε πέντε πράγματα πριν επικεντρωθούμε στην άμυνα και στην επίθεση. Και αφού έχουμε κάνει τα βίντεο, έχουμε κάνει και μπαίνουμε στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο να ξεκινάει το παιχνίδι. Σίγουρα το να. Εγώ είμαι ότι πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στους παίκτες. Σίγουρα θα γίνουν λάθη. Προσπαθείς, αν βλέπεις ένα παίκτη, είναι, τι λάθος κάνει. Αν είναι λάθος αβίαστο, πραγματικά εκνευρίζεσαι, πραγματικά σου υπάρχουν όμως ότι παίζεις με καλές ομάδες, μπορεί να σε πιάσουν, να σε πιέσουν, μπορεί και η τακτική της άλλης ομάδας να αναγκάσει σε κάποια λάθη. Οπότε παίζει ρόλο πώς, για το τι λάθος μιλάμε. Αλλά εγώ προσπαθώ να επενώ τους παίκτες μου και προσπαθώ να είμαι υποστηρικτικός, να λέω μπράβο. Μπορεί να εγκλημάτισουν γιατί ό,τι είμαι φαίνομαι. Εγκλημάτισουν καμιά φορά να χτυπιέμαι, να πιάνω το κεφάλι μου, αλλά και αμέσως μετά βαράω παλαμάτια και λέω πάμε στην επόμενη φάση, πάμε στην επόμενη κατοχή. Γιατί αν μείνουμε στην προηγούμενη, θα χάσουμε και την επόμενη. Mm-hmm. Ο Στέλιος Κωνσταντινίδης κάνει μια ενδιαφέροντα ερώτηση. Πώς διαχειρίζεσαι το project των νέων παιχτών και πώς το επιβάλλεται στους έμπειρους παίκτες? Πολύ καλή ερώτηση και είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Έχω πει το να εντάξεις νέους παίκτες. Και όταν λέμε νέους παίκτες, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τι λέμε. Εμείς εντάξουμε στην ομάδα νέους παίκτες, οι οποίοι είναι 16-17, μεγαλύτερος δηλαδή 17 χρονών. 16 και έχουμε βάλει παίκτη και 14 χρονών. Ο Ματζούκας έπαιξε στον Προμηθέα σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό 14 χρονών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ σωστά το να μπορέσεις να πείσεις στους παίκτες που είναι επαγγελματίες, που παίζουν. Και με αυτό ζουν, που θέλουν να έχουν χρόνο και κοιτάνε ότι κάποιο χρόνο τους το κλέβεις σε εισαγωγικά, γιατί νομίζω ότι στους νέους παίκτες, για να μην γελιόμαστε, εκτός εξαιρέσεων που είναι μετρημένοι στο δάχτυλο, στα δάχτυλα του νους χεριού, χαριστικά τους βάζεις. Δεν είναι έτοιμοι. Σίγουρα κάποιοι άλλοι είναι καλύτεροι, έτσι. Έχουν ταλέντο, προσπαθείς να τους εντάξεις. Το δύσκολο είναι να πείσεις στους έμπειρους παίκτες ότι αυτό είναι φιλοσοφία της ομάδας και ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί θέλουμε και αυτούς, όπως κάποια στιγμή και αυτοί ήταν νέοι παίκτες και τους έδωσε κάποιος μια ευκαιρία να μπουν στο γήπεδο και να φτάσουν εδώ που είναι. Έτσι και κάποιος άλλος πρέπει να το κάνει για να το. Και αυτό είναι ξεκάθαρο από την αρχή. Όταν παίρνω τον παίκτη, του εξηγώ το πλάνο της ομάδος, του εξηγώ το project της ομάδος. Εμείς φέτος κάναμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό νομίζω ότι και μπορεί να μην τελειώσει η χρονιά, αλλά αυτά που κάναμε είχαν μεγαλύτερη επιτυχία γιατί είχαμε 10 επαγγελματίες. Και τα πέντε παιδιά ήταν πέντε παιδιά που ήταν του εφηβικού. Ήταν 2003, 2002, 2004 γεννημένοι. Ναι, ναι. Θέλω να κολλήσω μια δική μου ερώτηση εδώ, μιας και είμαστε σε αυτό το θέμα. Οι προπονητές λέμε πως είναι και παιδαγωγοί, ειδικά τώρα στις νεαρότερες ηλικίες. Σε ποια ηλικία σταματάει αυτή η παιδαγωγή, ας πούμε? Εγώ νομίζω ότι σταματάει. Παιδαγωγή, κοίτα, αν εννοείς με την έννοια του δασκάλου, κάποια στιγμή σταματάει όταν πήγες στον επαγγελματικό αθλητισμό, είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι ποιος σου κάνει τη δουλειά σου, ποιος σου κάνει τη δουλειά σου. Αλλά αν εννοείς, εγώ πιστεύω και ένας παίκτης 35 και 38 χρονών, συμπεριφέρεται λες και είναι παιδί. Δεν είναι, από τη στιγμή που μου έλεγε ο μεγάλος Κώστας Μετρόπλος, όποιος φοράει σολτσάκι, είναι παιδί. Οπότε το να τους βλέπεις ότι είναι σαν παιδιά και να τους βλέπεις όλους ότι είναι παιδιά, νομίζω ότι είναι. Στο θέμα το όποιος είναι επαγγελματίας ή όποιος είναι και ο νέος παίκτης που μπαίνει σε μια αντρική ομάδα, αν πας και τους συμπεριφερθείς διαφορετικά και τον χαϊδέψεις ή τον πας με διαφορετικό τρόπο, νομίζω ότι το κάνεις περισσότερο κακό παρά καλό. Γι' αυτό και στην προηγούμενη ερώτηση, στην ένταξη των νέων αθλητών, παίζει σημαντικότερο ρόλο να είναι έτοιμοι σωματικά και το μπασκετικό, νομίζω το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπάσκετ παίζουμε, την μπάλα στο καλάθι πρέπει να βάλουμε. Αλλά αν δεν είναι έτοιμοι σωματικά, όσο ταλέντο και να έχουν. Όσο και καλά να σουτάρουν, όσο καλά και να τριπλάρουν, αν δεν γίνεται έτοιμοι σωματικά, είναι άλλες οι δυνάμεις, άλλες οι ταχύτητες, δεν θα μπορούν να το επεξεργαστούν. Οπότε εμείς προσπαθούμε, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα ολόκληρο, τώρα άμα το αναλύσουμε θα πέρασει πολλή ώρα, που και μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν, στο να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα εντάξουμε. Και να, δηλαδή, αν δείτε τώρα το Λευτέρι, το Ματζούκα, το Μαζίνα, το Καφέζα, το Κουρουπάκι, είναι παιδιά το Κολιό, είναι παιδιά τα οποία τα σώματά τους έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Σωστά. Ο Στέλιος ο Γρηγορίου ρωτάει, θα ήθελα να ρωτήσει τι ζητάτε από τους συνεργάτες βοηθούς σας, τόσο στα βίντεο και τις προπονήσεις, όσο και στα παιχνίδια.
Νομίζω ότι αυτό που εγώ θα πω ότι ζητάω, αλλά καλύτερα να ρωτήσει για αυτούς. Εγώ δείχνω εμπιστοσύνη, είμαι άνθρωπος της συνεργασίας. Έχω τη χαρά, φέτος έχω στην ομάδα τον Κώστα τον Τούβα, που ίσως είναι μαζί όλα τα χρόνια. Είμαστε μαζί όλα τα χρόνια, γνωριζόμαστε από την, όταν είμαστε στην ΕΑΠ. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα. Είναι ένα παιδί που είχε εμπειρία την Α1 πριν από μένα σαν βοηθός. Ένας εξαιρετικός προπονητής, εξαιρετικός χαρακτήρας, εξαιρετικό παιδί. Και τον Αλέξανδρο τον Βελισσαράκο, που είναι 2 χρόνια μαζί, ο οποίος και αυτός είναι ένα παιδί που είχε εμπειρία στην Α1, είχε δουλέψει μαζί με τον Κώστα και στον Κόρυβο και ήρθε πέρυσι στην ομάδα μας. Και έχουμε και τον Πένταρ τον Πέτροβιτς, ο οποίος ασχολείται αυτή τη στιγμή με την ατομική βελτίωση των παιχτών. Ο ένας βοηθός έχει αναλάβει το σκάουτινγκ της Ελλάδος, ο άλλος βοηθός έχει αναλάβει το σκάουτινγκ της Ευρώπης. Ο ένας βοηθός στην προετοιμασία έχει την αμυντική προσέγγιση της ομάδος, όλα αυτά που κάνουμε στο πώς θα χτίσουμε την ομάδα, πώς θα δουλέψουμε, πώς θα τα κάνουμε. Και ο άλλος προπονητής έχει το επιθετικό, στήσιμο της ομάδος. Και στο κομμάτι της προπόνησης έχουν σημαντικό ρόλο, συμμετέχουν, δεν είναι μαϊντανοί. Τους δείχνω εμπιστοσύνη. Θα πω ότι στα σκάουτινγκ έχουμε φτάσει στο επίπεδο να μην χρειάζεται καν να δω το σκάουτινγκ, τι έχουν, έχω τόσο εμπιστοσύνη, δεν χρειάζεται να το ελέγξω. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα κάνουν τη δουλειά τους και θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Είναι ένα από τα μυστικά στο χτίσιμο μιας ομάδας, αυτό που αναφέρεις, coach. Ο Θανάσης μας το ρίξε. Συγγνώμη, έχει να κάνει κάτι που το λέω πάντα, ότι η εμπιστοσύνη και το πώς βλέπεις στη συνεργασία πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει συνεργασία. Εγώ οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου, τους θεωρώ, δεν θεωρώ ότι είμαι ο πρώτος προπονητής, ο βοηθός ο Α, ο βοηθός ο Φ, ο βοηθός ο Γ. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι από τον φροντιστή μέχρι τον πρώτο προπονητή είμαστε ένα και ίσως δεν το ξέρω, αλλά για την ομάδα τη δική μου το ξέρω, είναι ένα από τα μυστικά ότι η ομάδα πηγαίνει καλά. Ο Θανάσης Μαστορίς λέει πως ο Προμηθέας φημίζεται για το αναπτυξιακό του πρόγραμμα, στο οποίο φαίνεται ότι έχει επενδύσει πολλά και σε χρήμα και σε προπονητικό επίπεδο, εννοείται σε υποδομές, αλλά και την καθαρή προπονητική διαδικασία, αλλά και την προσέγγιση ταλέντων, δημιουργώντας από ό,τι φαίνεται κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Η Κύπρος έχει πρόβλημα στον τομέα της ανάπτυξης. Φαίνεται ότι ιστορούμε σε αυτό το τομέα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με τις, εσείς δηλαδή, με τις εμπειρίες που έχετε, τις γνώσεις σας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα της κοινωνίας, το επίπεδο του κυπριακού μπάσκετ και την κουλτούρα του λαού? Θα σας πω πώς το έκανα στον Προμηθέα. Και όταν το λέω το έκανα, μην το παρελθώ εγωιστικά, είναι εννοώ για την ομάδα, έτσι. Τώρα η ομάδα είναι στην Α1. Είναι η ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, η ομάδα που παίζει στο τελικό πρωταθλήματος, στο τελικό κυπέλλου, στο EuroCup, στο Champions League πέρυσι. Όλοι την ξέρουν, όλοι την αγαπάνε, ακούμε καλά λόγια. Okay. Εμείς ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των νους μαζί με τη διοίκηση του Προμηθέα όταν ανεβήκαμε τη Γάμα σε Β' Αθηνική. Ήταν η ανάγκη στο να μαζέψουμε κάποια παιδιά από τη γύρω περιοχή και να το νομίζω ότι αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας. Να μαζέψουμε κάποια παιδιά που έχουν ταλέντο, που ήταν σε μικρή ηλικία, να μπορέσουμε να τα φέρουμε μαζί μας. Θα έπρεπε όμως, αυτό χρειάζεται είναι κάποιο κόστος. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να έχει όραμα. Βρήκαμε ένα σχολείο ιδιωτικό, γιατί δεν έπρεπε να παρατήσουν τα παιδιά τα μαθήματά τους. Είχαμε προβλήματα, δεν είχαμε τις εγκαταστάσεις που έχουμε τώρα. Είχαμε προβλήματα με μετακινήσεις, είχαμε προβλήματα με τα γήπεδα. Παρ' όλα αυτά, με τα μέσα που είχαμε τότε, ξεκινήσαμε τη χρονιά που ανέβηκε η ομάδα τη Γάμα σε Β' Εθνική. Η πρώτη φουρνιά που φέραμε ήταν οι 99ηδες. Φέραμε κάποια παιδιά, πιστέψαν σε εμάς. Πηγαίνουμε στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Προσπαθούμε κάποια παιδιά από αυτά, άλλα βρίσκονται στην Α2, άλλα παίξαν στον Προμηθέα. Όλα έχουν περάσει από τον Προμηθέα. Εγώ τους έβαζα και σε Β' Εθνική και στην Α2 και στην Α1 κάποια παιδιά έχουν συμμετοχή. Υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι δανεικοί στις ομάδες της Α2 και που είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή 20-21 χρόνων, έτσι. Και υπάρχουν παιδιά, νομίζω ότι και εσείς στην Κύπρο μπορείτε να το κάνετε. Πρέπει να υπάρχει, αν είναι οργανωμένο, νομίζω ότι είστε πιο μικροί, οι αποστάσεις είναι πολύ πιο μικρές, δεν γίνεται τόσο μεγάλες. Σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν όλες οι ομάδες, αλλά αν υπάρχει συνεργασία των ομάδων, γιατί όλοι τι κάνουμε, αν δεν βάλουμε τον εγωισμό, όλοι για το καλό του μπάσκετ θέλουμε. Και νομίζω ότι και στην Κύπρο αγαπάτε το μπάσκετ. Αν μαζευτούν όλες οι ομάδες, δεν γίνεται πάρα πολλές, και μπορέσουν και συνεργαστούν και δημιουργήσουν ένα πυρήνα παιχτών, τους κάνει 2 από εδώ, 2 από εκεί, και φτιάξουν μια ομάδα, μια πρώτη ψυχολογία, να γίνει σε ένα σχολείο. Να μαζευτούν σε ένα σχολείο. Ας μην είναι μια ομάδα, γιατί και αυτό είναι δύσκολο να συνοηθούν οι ομάδες. Είναι εύκολο να το λέμε, είναι δύσκολο να το κάνουμε.
και να μπορέσουν σιγά σιγά, δεν ξέρω πώς πηγαίνει οι ακαδημίες, αν μαζεύετε παιδιά ή αν δεν ξέρω πώς βλέπετε το μπάσκετ στην Κύπρο, αλλά πιστεύω θα το βλέπετε, γιατί νομίζω η Κύπρος Ελλάδα είναι, πιστεύω θα το βλέπετε όπως το βλέπουμε κι εμείς εδώ, που είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, αρκεί τα παιδιά να θέλουν, να το αγαπάνε και να υπάρχουν και πολύ καλούς προπονητές. Έχετε και προπονητές που έχουν δουλέψει στο εξωτερικό και ανθρώπους που αγαπάνε και ενδιαφέρονται για το μπάσκετ. Οπότε νομίζω ότι η δουλειά θέλει και οργάνωση και συνεργασία. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Μιχάλης Ορβανίδης ρωτάει, θα ήθελα να ρωτήσω αν είστε προσελωμένος στο πλάνο την ώρα του παιχνιδιού ή αλλάζει ανάλογα με το τι δίνει το παιχνίδι. Παράδειγμα της χάρη, λέει, παίζετε σε κάποιον άντερ και έχετε ξεκινήσει με 3-3 τρίποντα, συνεχίζετε στο άντερ ή αλλάζει το πλάνο. Και αυτή είναι ωραία ερώτηση. Εγώ δεν φημίζομαι σαν προπονητής που πάμε το πλάνο. Είμαι ένας προπονητής που κοουτσάρω. Σίγουρα υπάρχει πλάνο και πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι, έχει σκεφτεί κάποια πράγματα και τα έχει δουλέψει. Αλλά υπάρχουν πολλά. Θα πω παράδειγμα, γιατί μου αρέσει. Υπήρχε ένα παίκτη, έπαιζε στην Ολυμπία Λουμπιάρα, στην Champions League, Reynolds, ο οποίο ένα playmaker. Τον είχε πάρει η Ολυμπία, ήταν το πρώτο παιχνίδι που θα έπαιζε με εμάς στην Πάτρα. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι του Champions League. Είχαμε κερδίσει το παιχνίδι στην Οστάρδη. Βρήκαμε μπροστά μας ένα καινούριο παίκτη. Έπρεπε να το ψάξουμε τις προηγούμενες χρονιές. Το ψάξαμε, το ποσό στο τρίποντο ήταν 20% και με πολύ λίγα ποσά στο τρίποντο. Μου έβαλε 4 στα 4. Του είχα πει αφήστε τον, παίζαμε άντερ, μου έβαλε 4 στα 4 και η πλάκα είναι ότι με κοιτάγαν οι δικοί μου. Ότι τι μας λέει αυτός, τι μας είπε. Ότι δημιουργήθηκε και ασφάλεια. Ήταν και ένα παίκτη που δεν το είχαμε δει πολύ. Το άλλαξα το πλάνο γιατί πραγματικά αυτός 20% είχε. Δεν υπήρχε άλλο παιχνίδι που έβαλε άλλα τρίποντα. Αλλά επειδή πρέπει να κερδίσω το παιχνίδι και το παιχνίδι είχε φύγει. Άλλαξα την αμυνά μου, έπαιξα λίγο πιο επιθετικά. Να τον αναγκάσω να διώξει την μπάλα τα χέρια του, να μην νιώθει άνετα γιατί ήταν σε καλή μέρα εκείνη την ώρα. Κερδίσαμε το παιχνίδι πολύ δύσκολα. Πήγε η ψυχή μας στην Κούλουρη, που φαινόταν ότι ένα παιχνίδι υποτίθεται εύκολο. Το κερδίσαμε πολύ δύσκολα. Αλλά γενικά θα πω, είπα ένα παράδειγμα που το έζησα. Γενικά θα πω όμως ότι σίγουρα υπάρχει πλάνο, σίγουρα. Πρέπει να υπάρχει πλάνο για να πας στο παιχνίδι, αλλά πολλές φορές αυτά που έχει σχεδιάσει δεν βγαίνουν και χρειάζεται να τα αλλάξεις. Άλλες φορές αλλάζοντας τα μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, άλλες φορές τα αλλάζεις, δεν έχουν αποτέλεσμα και μπορεί να είναι αρνητικό το αποτέλεσμα χειρότερο από ό,τι περίμενες όταν ανάφηνες. Εγώ προτιμώ δηλαδή από το να πω σχεδιασμένα και να πω ότι εγώ έτσι είχα σχεδιάσει, έτσι είχα πάει το παιχνίδι και έχασα 5, 7, 10 πόντους, να το προσπαθήσω να το αλλάξω το παιχνίδι, να το ρισκάρω και σκάσω και με 20. Ο Κρίσο Αποστόλου ρωτά σε μια ομάδα του παιδικού ποια θα ήταν η καλύτερη φιλοσοφία για αυτήν. Δεν έχω δουλέψει σε ομάδα παιδικού, αλλά επειδή στον Προμηθέα είχα την εποπτεία όλων των τμήματων, θα πω ότι εμείς προσπαθούμε παιδικό, το παιδικό παίζει ρόλο και το παιδικό και το επίπεδο, έτσι. Εμείς επειδή είχαμε πέρυσι το παιδικό μας, δηλαδή πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Ελλάδα, με μεγάλη διαφορά, ήταν κέρδισε τα παιχνίδια χωρίς να έχει καμία σημασία αυτό, έτσι. Ήταν παιδιά όμως που τρία από τα παιδιά αυτά φέτος ήταν στην αντρική ομάδα και έγινε και συμμετοχή στην αντρική ομάδα. Παίζει ρόλο το επίπεδο του παιδικού πρωτάθλημας. Αλλά νομίζω το παιδικό πρωτάθλημα σίγουρα πρέπει να δουλεύεται περισσότερο για την τεχνική. Σίγουρα υπάρχει και η τακτική και η φιλοσοφία είναι να υπάρχει μια σύνδεση με την αντρική ομάδα. Δηλαδή κάποια πράγματα που είναι όχι όλα. Το αντρικό παίζει man-to-man πρέπει στο γήπεδο. Μπορεί αυτή η φιλοσοφία που είναι καλό, έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι πρέπει να παίζει man-to-man και να πιέσει όλο το γήπεδο, τώρα ακόμα καλύτερα στις μικρές ηλικίες. Θα μπορέσει να περάσει πράγματα και έτσι να είναι πιο εύκολα τα παιδιά που είναι στις μικρές, στα παιδικά ή στα αθλητικά, να ενταχθούν πιο εύκολα και στην αντρική ομάδα. Να υπάρχει δηλαδή ένα συγκοινωνικό δοχείο, να το πω έτσι, με την αντρική ομάδα. Και να παίζουν κάποια πράγματα την αντρική ομάδα. Ακριβώς. Έρχεται και μία ερώτηση πάλι για το παιδικό από προπονητή, μάλιστα, από τη Ρόδο, ο Τζος Παπαδόπουλος, ο οποίος ρωτάει πώς θα αντιμετωπίζετε γονείς οι οποίοι φωνάζουν και προσπαθούν να κατευθύνουν τα παιδιά τους εν ώρα του αγώνα. Ο ίδιος λέει πως στις προπονήσεις του δεν επιτρέπονται γονείς να είναι παρόντες. Ωραία. Και καλά κάνει. Είπα και πριν, εγώ επιτρέπω, οι πόρτες μου είναι ανοιχτές. Δεν τις κλείνω ποτέ, δεν υπάρχει ότι είναι κλειστές οι πόρτες. Κάνουμε προπόνηση με κλειστές οι πόρτες και τις έχω πάντα όποιος είναι να παρακολουθήσει. Και εδώ πολλοί συνάδελφοι, γιατί κάποιες
φορές που ήμουν μικρότερο σε εξωτερική και ήθελα να πάω να παρακολουθήσω, δεν μπορούσα να πάω να παρακολουθήσω προπονήσεις. Επειδή έχω βιώσει πράγματα, έχω ζήσει πράγματα και είμαι πολλά χρόνια σε μικρότερες κατηγορίες. Οπότε εγώ προσπαθώ αυτά που δεν μπορούσα να κάνω, να μπορώ να τα κάνω στους συναδέλφους και όποιος είναι ανοιχτή στους υπόρτες, όποιος θέλει να παρακολουθήσει, δεν χρειάζεται καν να το ξέρουν, μπορεί να έρθει να το δει. Όσον αφορά τώρα για τους γονείς, οι γονείς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γενικά στον αθλητισμό. Μου έλεγε ένας μεγάλος παράγοντας που είχα στο Αίγιο, Θεός χωρίστον, ο κύριος Χάρης Μπόγδανος, μου έλεγε ότι η κουβάγια του κουβακιόπλου το βλέπετε πιο μορφοπουλή. Έτσι και ο γονέας στο παιδί του το βλέπετε ότι είναι το πιο. Θα γίνουν όλοι γκάλιδες, θα γίνουν όλοι Πέτροβιτς, θα γίνουν όλοι Καλάθιδες, Σπανούλιδες και Διαπαντίδες και Παπαλουκάδες. Εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, να σας πω την αλήθεια, αλλά σίγουρα χρειάζεται, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο κρούσμα, πρέπει να υπάρχει μια κουβέντα χωρίς να προσβάλλει, γιατί ξέρεις, καμιά φορά δεν φταίει το παιδί, φταίει ο γονής. Και το να κάνεις κάτι προς το παιδί, θα προσβάλλεις και το παιδί. Θέλει λίγο μια διαχείριση αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αν γίνει κάτι, τι θα έκανα εγώ. Δεν μου έχει τύχει, αλλά τι θα έκανα. Θα έπαιρνα τον γονέα, θα τον έφερα στο γραφείο μου, ή αν δεν έχω γραφείο, γιατί τώρα έχω γραφείο, αλλά υπήρχε την εποχή που δεν είχε γραφείο, θα τον πήγαινα για ένα καφέ και θα το εξηγούσα ότι αυτό που κάνει ξεφτιλίζει το παιδί του. Και νομίζω ότι το να ξεφτιλίζει ο κάθε γονέας θέλει να περηφανεύεται για το παιδί του και θέλει να το βλέπει ευτυχισμένο και να μην στενοχωριέται. Και ότι με αυτό που έκανε το παιδί του τον έκανε να στενοχωρηθεί και να είναι, και νομίζω, και να είναι δυστυχισμένο. Οπότε, μόνο και μόνο με αυτή την κουβέντα πιστεύω θα τον προβλημάτιζα πάρα πολύ και θα το σταμάταγε. Μάλιστα. Εντάξει, και εμείς γονείς είμαστε και έχουμε και τα παιδιά σε ομάδα, αλλά προσπαθούμε να απέχουμε πραγματικά, χωρίς να δίνουμε συμβουλές, παρά το γεγονός ότι είμαστε μέσα στο μπάσκετ. Οπότε, θέλει και από τους γονείς τους ίδιους να καταλάβουμε λίγο και τα παιδιά τι προσπαθούν να κάνουν και τους προπονητές βέβαια τη δουλειά, να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Θα πάμε σε μια ερώτηση του Γιάννη του Καρακατσούνη, ο οποίος ρωτάει πώς κατάφερες, coach, να πας από την τοπική κατηγορία, όπως μας είπες, μέχρι την Α1, παραμένεις στην θέση σου όλα αυτά τα χρόνια με επιτυχία και με σεβασμό από όλους. Οφείλεται στη δουλειά σου, στις καλές σχέσεις με τη διοίκηση, στην πειθαρχία εντός και εκτός γηπέδου, αν μπορείτε, λέει, να το απαντήσετε. Ναι. Το πώς κατάφερα. Είπα στον πρόλογο, χρειάζεται και τύχη, αλλά τίποτα δεν γίνει τυχαίο. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και τύχη. Σίγουρα χρειάζεται να σε εμπιστεύονται οι διοικήσεις, γιατί σε όλες τις χρονιές αυτές υπήρχαν άσχημες περιόδοι μες στην ομάδα, όπως τυχαίνει και όπως συμβαίνει σε κάθε ομάδα. Εγώ είχα τη στήριξη της διοίκησης και του οργανισμού του Προμηθέα. Τώρα, αν έχω καλές σχέσεις, προσπαθώ να έχω καλές σχέσεις. Στο θέμα του σεβασμού όμως και στο θέμα το κάποιος να μην με ενοχλεί την προσωπικότητά μου και να μην νιώθω άβολα με το χαρακτήρα μου. Πιστεύω ότι ο Προμηθέας με εμπιστεύτηκε και νομίζω ότι η εμπιστοσύνη που μου έδειξε, όπως θα μπορούν να δείξουν και άλλοι άνθρωποι και άλλοι οργανισμοί σε άλλους προπονητές, μέσα από την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Προμηθέας, νομίζω ότι την ανταπέδωσα κι εγώ. Και όταν μιλώ βάσει αποτελεσμάτων, έτσι δεν μιλάω. Γιατί ξέρεις, για τον προπονητή δυστυχώς τα κριτήρια είναι τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Και εδώ θέλω να βάλω κι εγώ και μια δική μου ερώτηση. Ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα του παιχνιδιού και στο αποτέλεσμα? Οι διοικήσεις τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Τους προπονητές τους ενδιαφέρει και το να παίζει καλά η ομάδα και σίγουρα και το αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί είναι κάτι. Είναι κάτι συνδυαστικό. Οι διοικήσεις, νομίζω όμως, οι περισσότερες, αυτό που τους ενδιαφέρει και να κάνει με το αποτέλεσμα. Είμαι τυχερός στον Προμηθέα ότι ταυτίζονται οι απόσφαιρες. Δηλαδή, εδώ, αν παίξουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, θα σου πω ένα παράδειγμα. Παίξαμε ένα παιχνίδι στην Πολόνια και κάποια στιγμή είχα βάλει μέσα και παίζανε τρία παιδιά από το εφηβικό. Στην Πολόνια, τώρα που ήταν μια ομάδα που πήγε να πάρει το EuroCup και μια ομάδα που στην ουσία ήταν ομάδα Ευρωλίγκας. Χάσαμε. Αλλά η εικόνα της ομάδος και αν έβλεπε τα πρόσωπα όλων όταν τελείωσε το παιχνίδι, ήταν ευτυχισμένοι. Γιατί αυτά τα παιδιά, ξέχωρα ότι ήταν μικροί, ήταν ότι παίξαμε πολύ ωραίο μπάσκετ και πήραμε συγχαρητήρια από όλους και από τους ανθρώπους της Μπολόνια και από τους διαιτητές. Και ήδη οι διαιτητές μας δώσαν συγχαρητήρια γιατί βλέπανε ότι υπήρχαν νέα παιδιά μες στο. Αλλά παίξαμε και ωραίο μπάσκετ, ένα ωραίο παιχνίδι. Και όλοι γύρω από τον οργανισμό του Προμηθέα ήταν ευτυχισμένοι από το ωραίο μπάσκετ που παίξαμε. Οπότε. Σίγουρα οι διοικήσεις θέλουν τα αποτελέσματα, σίγουρα και οι προπονητές θέλουν τα αποτελέσματα, γιατί αν δεν έχεις
φοβάσαι ότι με την πρώτη άσχημη, με την δεύτερη άσχημη θα φύγει, πρέπει να κερδίσει. Εδώ στον Προμηθέα, και θα μιλήσω για εδώ που είμαι στο. Σε άλλες ομάδες δεν γινόταν αυτό που ήμουν, έτσι. Πήγαν άλλες ομάδες που ήξερα ότι μπορεί να έρθει ένα αρνητικό, δύο αρνητικά αποτελέσματα και να με διώξουν. Θα πάμε στην ερώτηση του Κώστα του Ζουρνά, ο οποίος αφού σε συγχαίρει για την καταπληκτική πορεία του Προμηθέα, λέει: αν ένας παίκτης έρθει μέσα στη μέση της χρονιάς και προσπαθήσετε να τον εντάξετε στην ομάδα, μάλλον πώς προσπαθείτε να τον εντάξετε στην ομάδα? Καλή ερώτηση και κάτι πολύ δύσκολο για μένα. Εγώ όλα τα χρόνια που έκανα, τρία χρόνια με στην Α1, τα υπόλοιπα χρόνια ήμουνα ένας προπονητής που δούλευα από μία χρονιά στην Α2, κάποιες χρονιές στην Β' Αθηνική, τις περισσότερες χρονιές στην Κ' Αθηνική και κάποιες χρονιές στο τοπικό. Δεν είχα δικαίωμα αλλαγών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχα συνηθίσει ότι όποιους παίκτες έβρισκα, τους παντρευόμουν. Με αυτούς είχα, αυτούς έπρεπε να βελτιώσω, με αυτούς έπρεπε να τα βγάλω πέρα. Τώρα που υπάρχει και ξέρεις, το θέμα των αλλαγών, σου μπαίνει στο μυαλό, αν κάτι δεν σου πάει καλά. Βέβαια, εγώ, ό,τι αλλαγή έχουμε κάνει, οι περισσότερες αλλαγές. Έχουμε κάνει λίγες αλλαγές. Φέτος κάναμε τις περισσότερες γιατί είχαμε το μικρότερο ρόστερ. Μας δημιουργήθηκαν κάποια θέματα, κάτι τραυματισμοί, κάποια άλλα θέματα. Και αναγκαστήκαμε και κάναμε κάποιες περισσότερες αλλαγές. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θα πω όμως παραδείγματα. Ήρθε ο Χολ την πρώτη χρονιά, που ήταν ένας παίκτης που τον ήθελα το καλοκαίρι και ήταν. Τον είχα στόχαστρο να τον πάρω στο στόχο μου από το καλοκαίρι. Δεν μπορούσα να τον πάρω, γιατί είχε πάει στην Τσιμπόνα και τον είχα συμπαθεμένο. Περίμενα αν ελευθερωθεί για κάποιο λόγο ή κάτι δεν πάει καλά, να τον πάρω στην ομάδα. Πραγματικά κάτι έμεινε ελεύθερο από την Τσιμπόνα τον Οκτώβριο. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουνα με 5 ξένους. Είχα και ένα τραυματισμό του Ρέλεφορντ τότε και είχα δικαίωμα να τον πάρω έτσι κι αλλιώς. Αλλά είχα και 5 ξένους, είχα δικαίωμα να πάρω ένα παίχτη ακόμα. Οπότε με το που μου δόθηκε ευκαιρία τον πήρα. Αυτό ήταν πιο εύκολο από όλους εμάς. Ήταν ένα παίκτη που τον ήθελα, που τον είχα σκαουτάρει το καλοκαίρι, που ήταν επιλογή μου να τον πάρω και δεν μπορούσα να τον πάρω λόγω οικονομικών. Αυτό είναι μια εύκολη περίπτωση. Μπήκε στην ομάδα και τα αποτελέσματα ήταν να μείνει όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα και να έχει μια εξέλιξη τρομερή. Υπήρχε όμως και ο Πράδερ, ένας παίκτης που ήρθε πάλι την πρώτη χρονιά όταν τελείωσε το πρωτάθλημα της Αυστραλίας, που ήταν έτοιμος, πρωταθλητής Αυστραλίας. Τον έφερα δηλαδή, νομίζω είχε έρθει αρχές Απριλίου στην ομάδα και στην ουσία έπαιξε 2 μήνες. Για να τον εντάξω στην ομάδα, είχαμε παίξει ένα παιχνίδι με στην ΑΕΚ. Κερδίσαμε ένα πόντο και τον έβαλα και έπαιξε 2 λεπτά. Στην πορεία όμως, μέχρι να μπει στο δικό μας, στη δική μας φιλοσοφία και στην άμυνα και στην επίθεση, του το είχα εξηγήσει από την αρχή. Ήξερε ότι θα χρειάζεται κάποιο χρόνο. Χρειάστηκε κάποιο χρόνο. Επειδή όμως υπήρχε αγωνιστικός ρυθμός και είχε έρθει μεγάλη ψυχολογία, μας βοήθησε πάρα πολύ. Πήγαμε να κερδίσουμε στον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του playoff. Χάσαμε με τη λήξη με το τρίποντο του Παπα-Νικολάου. Και ο Πράδερ από τη χρονιά που έκανε σε εμάς, έπαιζε 3 χρόνια στην Αυστραλία, ήταν MVP της Αυστραλίας. Με τους 2 μήνες που έκανε στην Ελλάδα, μπόρεσε να πάρει μεταγραφή στην Κίμκι, στην Ευρωλίγκα. Και υπάρχουν και περίπτωση Ρόμπινσον, για να είπαμε τα καλά, να πούμε τώρα και το άσχημο, που τον πήραμε εξαιρετικός παίκτης, παίκτης με εμπειρία μεγάλη, στη Μονακό, με παραστάσεις, Champions League, Euro Cup, γαλλικό πρωτάθλημα, ο οποίος. Εκεί έγινε το ανάποδο. Μας βοήθησε περισσότερο στην αρχή που μπήκε και δεν είχε έρθει ότι είναι ο Σταρ, όταν κατάλαβε πώς δουλεύουμε και πώς, ότι εμάς παίζει η ομάδα, δεν παίζει το άτομο και δεν μπορεί να παίζει κανείς στο ότι πάρει την μπάλα και βάλει καλάθι. Το έχασε όλο αυτό. Μπορεί αυτό να είναι και ευθύνη δική μου, βέβαια, έτσι. Αλλά εμένα μου άρεσε συγκεκριμένος τρόπος να παίζω. Εμένα μου άρεσε πάντα να παίζει η ομάδα. Οπότε ένας παίκτης που ήταν πολύ καλός, ένας εξαιρετικός παίκτης, δεν μπόρεσε να τον εντάξει στην ομάδα. Και δεν μπορούσα να με βοηθήσει. Δεν ξέρω αν κάλυψα το φίλο. Είπα περιπτώσεις που μου τύχανε συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες. Τώρα, για να μην πω ότι έρχεται, ότι του δείχνουμε το. Παίρνει το playbook και άμυνα, επίθεση, ότι ξεχωρίζουμε κάποια συστήματα. Αυτά εννοούνται, έτσι. Προσπαθώ να μπω σε πράγματα που έχουν περισσότερο ουσία. Αυτά εννοούνται. Okay. Ότι γίνονται συναντήσεις, ότι γίνονται κουβέντες, ότι θα τον πάρει ο βοηθός, να το εξηγήσει ο ένας που έκανε την άμυνα, να το εξηγήσει τα 5 βασικά πράγματα τι κάνουμε στην άμυνα, θα τον πάρει. Αυτά είναι τα θεωρητικά. Εγώ λέω πώς γίνονται τα πράγματα στην πράξη. Πρέπει να τον βάλεις πρώτα να μπει μέσα από την ομάδα. Για άλλους είναι πιο εύκολο, για άλλους είναι πιο δύσκολο. Και μιας και μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα, μας ανέφερε σε κάποιους παίκτες, θέλω να έρθουμε να μας πεις κάποια σχόλια, την εμπειρία σου με ένα δικό μας ξένο που ήρθε από τον Κεραυνό στην ομάδα, τον Ντέριλ Πάρκς.
τον οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και τον τελευταίο καιρό. Ας πω, άμα σας πω την ιστορία του Terrell Parks, εσείς πρέπει να ξέρετε την ιστορία του Terrell πριν έρθει σε μένα. Τα προβλήματα που είχε, ότι ήταν να μην παίξει μπάσκετ, η στήριξη που του έδωσε η ομάδα, ο coach, ο Λιβαδιώτης και γενικά η ομάδα του Κεραμνού, γιατί ήξερα την ιστορία του, ήξερα τι είχε γίνει. Ο Terrell ήρθε εδώ, του δώσα μια ευκαιρία να παίξει, παρακολουθούσα, γιατί θα σας πω ότι πολλοί παίξαν την Κύπρο, που έχουν παίξει στην Κύπρο, έχουν, έρθει, έχουν κάνει μεγάλες καριέρες στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν κάνει καριέρες και ακόμα στην Ευρωλίγκα. Σας είπα πάλι, και δεν το λέω, δεν θα το έλεγα, μα δεν έχετε παιδιά τα οποία και προπονητές, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί προπονητές, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενημερωμένοι, άνθρωποι που είναι ακομπλεξάριστοι, άνθρωποι που παρακολουθούν τις νέες συστάσεις στο μπάσκετ, άνθρωποι που πηγαίνουν στο Las Vegas για να δουν παίκτες, άνθρωποι που θα πάρουν στο Portsmouth για να δουν παίκτες. Δηλαδή, είσαστε σε πολύ καλό επίπεδο και είστε τυχεροί γι' αυτό. Και προσπαθήστε να τους εκμεταλλευτείτε. Ο Terrell, εξαιρετική περίπτωση παιδιού, ήρθε στην ομάδα για ένα πρόβλημα από τον γόνατο. Ήταν να τον εκόψω. Γιατί όπως ήταν η ομάδα με την Ευρώπη με τα διπλά παιχνίδια, είχαμε προβλήματα. Ο Terrell Parks έπαιξε μπάσκετ σε εμάς και τελείωσε τη χρονιά σε εμάς λόγω του χαρακτήρα του. Μου ζήτησε ό,τι του είπα, μου είπε ναι. Έμεινε, κάναμε κάποια πράγματα για να φτιάξουμε το πόδι, το οποίο το φτιάξαμε. Έκανε μεγάλη δουλειά το ιατρικό team και ο γιατρός ο κ. Παπαδόπουλος. Και το αναγνωρίζει ο Terrell και στη Λάρισα που ήταν και τώρα που είναι, έχει επικοινωνία και έρχεται και κάνει κάποια πράγματα για να το συντηρήσει, για να είναι εντάξει. Αλλά λόγω του χαρακτήρα του, με έπεισε και να σας πω κάτι. Τον είχα διώξει πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τον είχα διώξει. Του είχα πει θα τον αλλάξω. Μείνε στην ομάδα μέχρι να βρει και σε κάποια ομάδα, αλλά θα κοιτάξω να βρω άλλο παίκτη. Τελικά πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, πέρυσι στο κύπελο, γιατί παίξαμε και πέρυσι με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, μου χτύπησε ο Έλλης στην προπόνηση. Δεν είχα άλλο πεντάρι και ο Πάρκς ήταν εκτός, δεν έκανε προπόνηση μαζί μας. Και τον εφώναξα τη Δευτέρα το πρωί, παίζαμε Δευτέρα απόγευμα. Και του λέω Terrell, αν θες να μας βοηθήσει, δεν έχουμε άλλο, να πάρεις μια ευκαιρία, μήπως σε δει και κάποια ομάδα. Για να μπορέσει να. Το παιδί ήρθε το πρωί, έκανε προπόνηση. Τον έβαλα με το απόγευμα. Ήταν εξαιρετικό. Μετά πήγαμε στο Στρασβούργο, ήταν εξαιρετικό. Μετά πήγαμε, ήταν εξαιρετικό. Ξεκινήσαμε τα εξαιρετικά. Δηλαδή η απουσία του Έλλης πήρε την ευκαιρία. Γι' αυτό λέω ότι ο Terrell έπαιξε και μας βοήθησε πάρα πολύ στον Προμηθέα και του αξίζει συγχαρητήρια. Αλλά δεν ήταν μόνο για τον μπάσκετ. Ήταν λόγω του χαρακτήρα του. Είναι μάγκας, θα το πω έτσι, είναι άντρας, είχε ψυχή, πίστευε στον εαυτό του και ενώ εγώ κάποια στιγμή λύγησα γιατί είχα τα διπλά παιχνίδια, χρειαζόμουν άμεσα παίχτη, φοβόμουν τον κρατό του και ότι αν δεν μπορεί να βγάλει τα διπλά παιχνίδια, ότι τα πάθω ζημιά, τελικά μου έδειξε, δεν ξαναχτύπησα, δεν ξαναέχασε παιχνίδι και η πορεία του από εκεί πέρα είναι σημαντική και ξέρω ότι με ρωτάτε ότι προσπαθείτε να πάρετε το κυπριακό διαβατήριο, νομίζω ότι είναι λίρα 100. Λοιπόν, να πάμε στην ερώτηση του Αλέξανδρου του Σταθόπουλου, ο οποίος ρωτά πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να υπάρχει ενιαία προπονητική φιλοσοφία από το ανδρικό τμήμα έως τις ακαδημίες και πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε μια τέτοια φιλοσοφία. Είναι πολύ. Κοίτα, μέχρι τις ακαδημίες το πάμε είναι βαρύ, το πάμε πολύ. Σίγουρα υπάρχει συνεργασία. Το να υπάρχει συνεργασία των προπονητών, το να υπάρχει meeting, το να λες να προσπαθείς ότι να δώσει μια κατεύθυνση ότι θέλουμε, ξέρω εγώ, στο μήνυμα να παίζουμε. Γιατί υπάρχουν μήνυμα που παίζουν ζώνη. Ότι εμείς στο μήνυμα μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, πρέπει να παίζουμε man-to-man press. Πρέπει να κάνουμε, να μην πηγαίνουμε σε παγίδες, γιατί είναι πικρά. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια φιλοσοφία. Νομίζω ότι από το παιδικό μέχρι το αντρικό, νομίζω ότι είναι αναγκαίο βασικές αρχές και βασικές φιλοσοφίες σε άμυνα και σε επίθεση. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν, γιατί έτσι είναι πιο εύκολο το να βάλουμε και να εισάγουμε παίκτες από το παιδικό ή το εφηβικό σιγά-σιγά και στην αντρική ομάδα. Ωραία. Ο Μιχάλης Φετίδης ρωτάει για τις ερωτήσεις των βοηθών, αλλά νομίζω ότι την απαντήσαμε αυτή την ερώτηση. Αν κάποιος από αυτά που λέω δεν καλύπτεται, μπορεί να με ξαναρωτήσει, έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί κάτι να μην το λέω, να μην το κατάλαβε, να το είπα, να θέλει κάτι. Πολύ ευχαριστώ να ξαναπαντήσω. Δεν έχω πρόβλημα. Ο Διονύσης Κουζέλης ρωτάει ποιοι προπονητές έχουν επηρεάσει την μπασκετική σου φιλοσοφία, coach, και σε ποιο κομμάτι ο καθένας από αυτούς. Στους Έλληνες προπονητές, χωρίς να το ξέρει, το έχω πει, είναι ο Πεδουλάκης. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε.
ένα out που έπαιζε στο Περιστέρι, όχι τώρα, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, στην πρώτη θητεία του Περιστερίου. Ένα out που το έπαιζα εδώ πέρα στην Πάντρα, στα τοπικά και σιγά πανηγύρισε και σιγά κάθε φάση έβαζα καλάθι. Σίγουρα στην πορεία κι άλλοι προπονητές με έχουν επηρεάσει. Νομίζω ο coach Oblat με τις ματσάπ τις ζώνες ήταν κάτι που μου άρεσε και έψαξα να βρω πώς το κάνει. Κι άλλοι προπονητές, και ο Σφερόπουλος, από τον coach Σφερόπουλο έχω δει πράγματα και από τον coach τον Μπαρτζόκα έχω δει πράγματα, γιατί μη κρυβόμαστε, ο προπονητής σε εισαγωγικά κλέβει. Το θέμα είναι να μπορείς αυτά που βλέπεις να τα εξελίσσεις. Τι ταιριάζουν σε σένα, να δεις τι πρέπει, τι σου πάει, τι δεν σου πάει. Μπορεί να δεις μια κίνηση στην επίθεση, μπορεί να δεις ένα special, μπορεί να δεις ένα out που να είναι κάτι. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν αυτοί οι προπονητές που μπορεί να είναι προπονητές που τους ξέρει όλος ο κόσμος και να λέμε ονόματα. Εγώ έχω δει και κάτι από το γάμα τοπικό. Έχω δει και κάτι από ένα παιδικό. Έχω δει και κάτι που μπορεί να έχω πάει σε ένα γήπεδο και να δω ένα γυναικείο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν, όπως έχω ξαναπεί, υπάρχουν προπονητές και σε μικρές κατηγορίες που είναι εξαιρετικοί προπονητές, έχουν εξαιρετικές ιδέες και δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία για να πάνε σε άλλο επίπεδο. Ή μπορεί να μην θέλουν κιόλας, coach. Είναι κάποιοι προπονητές που έχουν αφοσιωθεί, ας πούμε, στο αναπτυξιακό. Δεν θέλουν να πάνε πιο πάνω. Νομίζω ότι οι προπονητές που έχουν. Δεν ξέρω αν θέλουν ή δεν θέλουν, αλλά οι προπονητές που είναι στην αναπτυξιακή ηλικία. Είναι ήρωες, γιατί χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα. Είναι προπονητές που στην ουσία δεν έχουν, δεν έχουν κανένα Σαββατοκύριακο. Εμείς μπορεί να παίζουμε Σάββατο και κάποια στιγμή, όταν δεν έχουμε τα δουλειά παιχνίδια, την Κυριακή να είμαστε σπίτι μας και να φτιάχνουμε, να κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου ή να πηγαίνουμε καμιά βόλτα. Αυτοί που είναι στις ακαδημίες δεν έχουν κανένα Σαββατοκύριακο, είναι κλεισμένοι όλα τα Σαββατοκύριακα, γιατί εκεί είναι η βάση των ακαδημιών. Πρέπει να έχουν υπομονή, πρέπει να είναι παιδαγωγοί, πρέπει να είναι, δηλαδή αν μου έλεγες. Θα πήγαινες να κάνεις προπονητή στις ακαδημίες. Θα σου έλεγα δεν κάνω. Θα έφευγα. Οπότε τους εκτιμώ, τους σέβομαι και τους θαυμάζω. Ο Αντώνης ο Δούκας ρωτάει πώς βοηθάς σαν coach στην πνευματική συγκέντρωση των παιχτών πριν από το μάτς. Υπάρχουν πολλοί πριν το μάτς. Νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με όλη τη διαδικασία. Βέβαια τώρα που όταν έχουμε δύο παιχνίδια τη βδομάδα. Και στην ουσία λέμε δύο, αλλά είναι τρία. Δηλαδή υπάρχει παιχνίδι που παίζω Κυριακή, παίζω Τετάρτη Ευρώπη και Σάββατο έχω άλλο παιχνίδι στην Ελλάδα. Δηλαδή παίζω δύο Ελλάδα και ένα Ευρώπη, Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο. Νομίζω ότι γίνεται μέσα από την πνευματική διαδικασία, γίνεται σίγουρα μέσα από την ομάδα, μέσα από την προπόνηση. Δεν έχει να κάνει με. Εγώ σας είπα και στην αρχή στον πρόλογο, δεν είμαι πολύ τη κουβέντα. Νομίζω ότι πολλές κουβέντες δείχνουν περισσότερο άγχος. Ή ξέρω εγώ, είχα προπονητές, γιατί εγώ έπαιζα μπάσκετ, που μπαίνανε στα αποδυτήρια και μιλάγανε μισή ώρα πριν το παιχνίδι. Οι άλλοι κοιμόντουσαν, άλλοι ήταν μουρμουράγανε, άλλοι κάνανε. Νομίζω ότι, και αυτό κάνω και στο βίντεο, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα, εγώ στο μέσα στα 10 λεπτά, το πολύ στα 10 λεπτά, θα πω και θα μιλήσω πριν το παιχνίδι, προσπαθώ να εμψυχώσω, έχω κάποια τρίκ δικά μου, αναλόγως με τον αντίπαλο, αναλόγως αν η ομάδα θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Αν η ομάδα θεωρώ ότι είναι υποδιέστερη, πρέπει να υπάρχει κάποιες φορές να τους ανεβάσει στο ειδικό, κάποιες φορές να φέρεις άλλες ομάδες να τις κάνεις να φέρονται καλύτερες από ό,τι πραγματικά πιστεύεις ότι είναι, για να μην χαλαρώσουν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποιο συγκεκριμένο ότι κάθε φορά κάνω το ίδιο. Παίζει ρόλο πόσο σημαντικό είναι το κάθε παιχνίδι. Εγώ να πω ότι σε πολύ σημαντικά παιχνίδια προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο ήρεμος. Ενώ σε παιχνίδια που πιστεύω ότι είναι θεωρητικά εύκολα, προσπαθώ να βάζω περισσότερα αγκάζια, να είμαι πιο. Δηλαδή να δημιουργώ και εντάσεις χωρίς λόγο. Ενώ στα παιχνίδια που είναι σημαντικά, αφήνω και κάτι να περάσει. Μία ερώτηση από τον Νάσο, δεν φαίνεται το πιστεύω καλά. Γιατί έχει σταματήσει η παραγωγή ταλέντων στην Ελλάδα και τι προτείνετε με βάση τη δουλειά που κάνετε στις ακαδημίες? Γιατί είχε σταματήσει η παραγωγή. Νομίζω ότι παίκτες βγαίνουν. Απλώς εμείς έχουμε στο μυαλό μας τον Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Σπανούλη, τον Πρίντεζη, τον. Και πολλούς, αν μην άρχισω και λέμε τώρα τόσα ονόματα. Βγήκε μια φουρνιά Ελλήνων παίκτων που ήταν παγκοσμίου επίπεδου. Ήταν παίκτες οι οποίοι είναι μέσα στους 10 καλύτερους της Ευρωλίγκα στα τελευταία 10 χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε βάλει πολύ ψηλά το πήχη. Ίσως αυτό είναι λίγο άδικο για τα νέα παιδιά,
Σίγουρα είναι κάτι που είναι δύσκολο. Δεν είναι κάτι εύκολο να βγουν τέτοιοι παίκτες. Έχουμε 6 ξένους στην Ελλάδα. Είναι κάτι που είναι αποτρεπτικό. Όταν ο ένας κοιτάει να μπει στην τετράδα, ο ένας κοιτάει να πάρει το πρωτάθλημα, ο άλλος κοιτάει να μπει στην τετράδα, ο άλλος κοιτάει να μπει στα play-off, ο άλλος εννοώ τις ομάδες, έτσι, ή τον προπονητή, ο άλλος κοιτάει να σωθεί. Οπότε όταν είναι τα δύσκολα και όταν είναι το κάθε παιχνίδι που μπορεί να παίζεται η θέση του, μπορεί να παίζεται μια θέση της ομάδας του και στο να κάνει κάτι παραπάνω, είναι δύσκολο το να βάλει, νομίζω πρέπει να αλλάξει. Έχει να κάνει με την Ομοσπονδία αυτό, έχει να κάνει με τον Σάκη, έχει να κάνει με τις ομάδες. Εμείς σαν προπονητές θα πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όπως είπα, πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι το μέλλον. Αλλά νομίζω ότι και το πλαίσιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μας βοηθάει με τους τόσους πολλούς ξένους για να δείξει νέο παιχτών. Ο Αντώνης ο Νταλιάνης ρωτάει ποιο παίκτη είδατε για πρώτη φορά σε ένα τμήμα υποδομών και είπατε αυτόν τον θέλω στην ομάδα από τώρα. Αν είναι μεγάλο ταλέντο και πιστεύω πως θα παίξει μπάσκετ. Σε τμήματα υποδομών, αν είδα κάποιον. Τώρα όνομα μην μπορεί, γιατί άμα πω θα... Αλλά θα πω κάτι. Ο Λευτέρης ο Ματζούκας ήρθε στον Προμηθέα όταν ήταν 12 χρονών. Όταν τον είδα στο γήπεδο, 12 χρονών, έτσι, ένα παιδάκι που άμα δείτε μια φωτογραφία πώς ήταν τότε, είπα ότι τέτοιο πράγμα σε τέτοια ηλικία δεν έχω ξαναδεί όσα χρόνια είμαι στο μπάσκετ. Γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά, αλλά καλύτερα να μην πω σε ονοματολογία, γιατί καταλαβαίνει. Υπάρχουν παιδιά που έχω δει σε άλλες ομάδες ή σε όταν παίζουμε στα πανελλήνια, γιατί πάντα τα παρακολουθώ όλα, τα πανελλήνια παιδικά, τα εφηβικά τώρα που επειδή γίνονται σαν, δεν μπορούσα να πάντα. Τα βλέπα βέβαια σε live streaming, δεν τα έχω δει από κοντά. Τα παιδικά τα έχω δει όλα, γιατί ήταν πάντα Ιούνιο. Είχα τελειώσει υποχρεώσεις και έχω πάει και έχω δει όλα τα παιδικά. Πραγματικά υπήρχαν παίκτες, αλλά άμα μπω σε ονόματα θα καταλάβετε και τι θα κάνω κιόλας και πώς θα κινηθώ. Ο Χρήστος Νόνης ρωτάει ποια είναι η ρουτίνα της ομάδας πριν από κάθε αγώνα, δηλαδή στο game day. Παίζει ρόλο αν παίζουμε εντός ή αν παίζουμε εκτός. Είναι τελείως διαφορετικό το εντός και το εκτός. Παίζει ρόλο πάλι η συχνότητα των παιχνιδιών. Να πω ότι στο εντός έδρας παιχνίδι, αν παίζω Ευρώπη το πρωί, κάνουμε μια ώρα στην ουσία, περπατάμε 5 βασικά plays της άλλης ομάδος και λίγο σούτ, δηλαδή ήσαν να τους φέρω στο γήπεδο, επειδή παίζουμε και 7,5 ώρα, υπάρχει μια απόσταση, ήσαν να τους φέρω στο γήπεδο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια υπενθύμηση σε κάποια πλαίση της άλλης ομάδος και να κάνω κάποια σούτ. Όταν είναι εκτός έδρας το παιχνίδι, υπάρχει το φαγητό, υπάρχει σίγουρα η πρωινή προπόνηση πάλι με τον ίδιο τρόπο, όμως δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο της προπόνησης. 5 plays της αντίπαλης ομάδος, 2 πράγματα που θα χτυπήσουμε, όχι πολλές πληροφορίες. 2 πράγματα που στην επίθεση εμείς θα χτυπήσουμε, 2-3 μάτς, αναλόγως πως παίζει η άλλη ομάδα, ότι μέσα από αυτή την κίνηση θα χτυπήσουμε εκεί, θα κάνουμε αυτό το πράγμα και πάλι τα σουτ. Θα γίνει το φαγητό και πριν να αναχωρήσουμε το ξενοδοχείο για το γήπεδο, όταν είμαστε εκτός έδρας, βλέπουμε τους παίκτες. Είναι το τελευταίο βίντεο, γιατί εμείς κάνουμε 3 βίντεο, ένα επίθεση, ένα άμυνα, ένα παίκτες. Δεν ξεπερνάει κανένα τα 10-12 λεπτά. Εκεί είναι ο χρόνος και όταν είμαι εντός έδρας δεν δείχνω ποτέ βίντεο ανήμερα, όταν είμαι εκτός έδρας το κάνω, το τελευταίο βίντεο το δείχνω πριν φύγουμε για το ξενοδοχείο για το παιχνίδι. Ο Αρισίδης Ξανούλης ρωτάει αν στη φιλοσοφία σας είναι να έχετε έναν κύριο τρόπο αντιμετώπισης pick and roll καθ' όλη τη χρονιά, τελειοποιώντας τον, ή προτιμάτε τις περισσότερες φορές να προσαρμόζετε την αμυνά σας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των αντιπάλων. Και αυτό είναι μια πολύ σωστή ερώτηση. Εγώ προσπαθώ στην προετοιμασία, είναι διαφορετική προετοιμασία μια ομάδα που θα παίξει, που ξέρει ότι θα έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα και μια ομάδα που θα ξέρει ότι θα έχει 2 παιχνίδια την εβδομάδα και θα έχει πολύ πιο φορτωμένο πρόγραμμα. Όταν έχει 2 παιχνίδια την εβδομάδα, δεν έχει πολύ χρόνο να δουλέψει. Όποιο λέει ότι κάνει προπόνηση και ότι βελτιώνει του παίκτε με 2 παιχνίδια την εβδομάδα, οι παίκτε βελτιώνονται μέσα τα παιχνίδια. Μέσα την προπόνηση δεν έχουμε το χρόνο για να το κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Είναι τα ταξίδια πολύ κουραστικά, ιδίως για εμάς που σας είπα είναι διπλά. Οπότε τι κάνω, στην περίοδο της προετοιμασίας προσπαθώ να βάλω όσο περισσότερες εκδοχές και όσο περισσότερα θα θέλω να παίξω στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουμε περάσει γιατί έχουμε την τύχη, γιατί χρειάζεται και χρήματα γι' αυτό. Η ομάδα κάθε χρόνο πηγαίναμε, βέβαια εμείς το κάνουμε από τη ΓΑΜΑ Εθνική αυτό, μία εβδομάδα πηγαίνουμε όλη η ομάδα μαζί σε ένα άλλο μέρος έξω από την Πάτρα. Τις 3 τελευταίες χρονιές πηγαίναμε στο Βόλο. Στο Πήλιο
και κάνουμε τρεις προπονήσεις την ημέρα και εκεί προσπαθούσα να βάλω το 90% από αυτά που έχω στο μυαλό μου να παίξει η ομάδα στη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή να αφήσω το 90%. Οπότε έχω όλες τις εκδοχές και αναλόγως τις έχουμε δείξει, τα έχουμε κάνει στο γήπεδο, δεν είναι θεωρητικό, και αναλόγως τι έχω να αντιμετωπίσω, είμαι έτοιμος να το χρησιμοποιήσω. Συν ότι επειδή δείχνουμε κάποια πράγματα της άλλης ομάδας, όπως της αντίπαλης ομάδος, που και η αντίπαλη ομάδα δεν έχει την ίδια φιλοσοφία με εμάς, όλοι έχουν διαφορετικές φιλοσοφίες, και επειδή κάνουμε εμείς, παίζουμε την παίζει άλλη ομάδα κάποια μέρα, πάλι αναλόγως τα κενά, και, γιατί κάποιες φορές δεν προλαβαίνουμε και τα κάνουμε περπατητά. Όταν όμως προλαβαίνουμε, κάνουμε κάποια πράγματα, τι κάνει η άλλη ομάδα στην άμυνα, οπότε χρειάζεται να. Και εξασκούμε, δηλαδή αν θέλουμε να παίξουμε επιθετικά στο πικερό, αν θέλουμε να παίξουμε high flat, αν θέλουμε να παίξουμε midi flat, αν θέλουμε να κάνουμε τριπλές αλλαγές, αν θέλουμε να κάνουμε τετραπλές αλλαγές, αν θέλουμε αναλόγως τι θέλουμε να κάνουμε, ή να παίξουμε deep switch. Τα έχουμε δουλέψει όπως τα έχουμε κάνει και αναλόγως στον αντίπαλο αυτό εφαρμόζουμε. Ο Άρης Αντιμισάρης σε ρωτά αν υποθέταμε ότι δεν μπορείτε να κάνετε καμία αλλαγή στο ρόστερ της ομάδας. Θα προσαρμόζατε την τακτική της ομάδας στους παίκτες ή τους παίκτες στην τακτική που θέλετε. Αυτό είναι, σου είπα, για μένα θα ήταν πιο εύκολο. Μακάρι, μακάρι η μόνη αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει να ήταν μόνο από θέμα τραυματισμών. Ας μην είχαμε καμία άλλη, ας κάναμε και λάθος. Θα έπρεπε να δουλέψουμε, θα έπρεπε να πάρουμε αυτούς. Που, για να πάρει κάποιου παίκτε, δεν του παίρνει σε τυχαία. Δεν λες ότι σήμερα ξύπνησα και πήραμε. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να μπορέσει να επιλέξει τον παίκτη. Σίγουρα θα υπάρχουν και ασοχίες, δεν θα σου βγουν όλα. Έτσι. Αλλά καλό θα ήταν αν. Για να πω στο δεύτερο μέρος της ερώτησης, εάν δεν μπορούσα να είχα αλλαγές, θα έπρεπε να έχω κάνει μια πολύ προσεκτική. Επιλογή παιχτών το καλοκαίρι για να μπορέσω, αφού ήξερα ότι δεν θα κάνω και αλλαγές, για να μπορέσω αυτά που είχα στο μυαλό μου και αυτά που πίστευα και αυτά που είχα δει στα βίντεο να είναι τέτοια εξοχή. Και αν δεν είναι, να δουλέψω μαζί τους όσο μπορώ για να τους φέρω στη δικιά μου, στη δικιά μου φιλοσοφία και στη δικιά μου νοοτροπία. Όπως καταλαβαίνεις, Κότσο, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και σε πολλές πτυχές της προπονητικής. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Γκώστα, ο οποίος ρωτάει αν νομίζεις ότι οι θυγατρικές κάνουν καλό στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ένταξη στην πρώτη ομάδα, ή θα ήταν καλύτερα να δίνονται δανεικοί όσοι δεν παίζουν στην πρώτη ομάδα. Και επίσης ρωτά ποια είναι η γνώμη σου για τους μάνατζερ από 13 μέχρι 14 χρονών και πότε είναι καλό να έχει κάποιος νέος ένα μάνατζερ. Μάλιστα. Ας ξεκινήσω από το ότι είναι πολύ κακό κάποιος 13-14 χρονών να έχει μάνατζερ. Είναι κακό για πολλούς λόγους. Δεν έχω τίποτα με τους μάνατζερ. Οι μάνατζερ κάνουν μια δουλειά όπως κάνουν οι προπονητές, όπως κάνουν οι αθλητές, κάνουν και οι μάνατζερ. Αλλά ο τρόπος που γίνεται ένα παιδί 13 χρόνων που δεν έχει πίσω γήπεδο, δεν έχει χάσει την μπάλα και έχει τον μάνατζερ που θα τον πάρει, που θα τον δει από κοντά, θα τελειώσει το παιχνίδι και θα δει αν τον έχει πάρει να του δίνει εντολές μπασκετικές. Δεν του δίνει εντολές. Δεν έκανε αυτό καλά. Εκεί ή θα κατηγορεί τον προπονητή, ή θα κατηγορεί τον συμπαίκτη. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι αρνητικά που τα βλέπουμε. Δεν είναι πράγματα που γίνονται. Έχω τσακωθεί αρκετές φορές σε κάποια παρελθόντα πρωταθλήματα. Τέλος πάντων. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ, το πρώτο ότι είναι πολύ κακό. Ότι είναι πολύ για το θέμα των μάνατζερ. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης ποιο ήταν. Εάν πιστεύεις ότι οι θυγατρικές κάνουν καλό στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ένταξη της ομάδας. Ναι, ναι. Αναλόγως. Σίγουρα αν έχεις παιδιά που πιστεύεις ότι έχουν ταλέντο. Ότι δεν μπορούν να παίξουν εσένα και ότι πρέπει να πάνε κάπου αλλού να τους δεις για να παίξουν για να δεις αν μπορείς τελικά να τους πάρεις στην ομάδα, είναι κάτι που γίνεται και κάτι που το κάνεις. Αν μπορείς να έχεις θυγατική ομάδα, εμείς έχουμε μια θυγατική ομάδα που παίζει μόνο, λέγεται Προμηθέας 14, αλλά παίζει σε χαμηλή κατηγορία. Δεν μπορεί να ανέβει κατηγορία, δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά και παίζει στο τοπικό της Πάτρας. Πέρυσι πήρε και το πρωτάθλημα, δεν μπορούσε να ανέβει στην καμαντική. Παίζουν παιδιά όμως μόνο του εφηβικού και του παιδικού. Και κάποια παιδιά και από το μίνι έχουμε βάλει κάποιες φορές. Νομίζω όμως για να δεις αν κάποια παιδιά μπορούν να παίξουν στην Α1 και στο επίπεδο το υψηλό, νομίζω ότι να έχει μια ομάδα στην Α2, ας μην είναι θυγατρική, που να έχεις μια καλή σχέση και να μπορείς να στείλεις κάποια παιδιά, να ξέρεις τον προπονητή, να ξέρεις το πρόγραμμα και να ξέρεις ότι μπορούν μέσα από εκεί να εξελιχθούν, νομίζω ότι είναι καλό. Παρόμοια ερώτηση από τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο και τον Γιώργο τον Τσότσο, οι οποίοι ρωτούν
για την ένταση των προπονήσεων, έτσι περιληπτικά το περιεχόμενό τους, όταν η ομάδα έχει να παίξει 2 αγώνες μέσα στην εβδομάδα. Δεν κάνουμε προπονήσεις καθόλου, στην ουσία. Στην ουσία κάνουμε, βγάζω έξω διατάσεις και τα κλεψίματα, στην ουσία κάνουμε μία ώρα προπόνηση. Απλώς αυτή η μία ώρα, αυτό που τους μαζεύω και τους λέω πάντα, είναι μία ώρα, θέλω να κάνουμε 100%. Μέσα σε αυτή τη μία ώρα θέλω να έχουμε ένταση 100%. Δεν κάνουμε παραπάνω προπόνηση. Δεν κάνουμε πρωινές. Οι προπονήσεις που σου είπα ότι πάμε το πρωί και κάνουμε... Δεν τη θεωρώ πρωινή προπόνηση, έτσι. Είναι διαφορετική. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πρωινή προπόνηση και είναι, τα παιδιά είναι τόσο κουρασμένα. Γιατί είναι τα ταξίδια και ιδίως εμείς που έχουμε και το ταξίδι που σας είπα, το Πάτρα Αθήνα για να πάμε στο αεροδρόμιο, έτσι. Είμαστε συν 6 ώρες τουλάχιστον, άσες αναμονές, στο ταξίδι Πάτρα Αθήνα, Αθήνα Πάτρα. Οπότε όσο σημαντική είναι η προπόνηση για μένα, τόσο σημαντική είναι και η ξεκούραση. Οπότε προσπαθώ να μην ταλαιπωρώ τους παίκτες μου, προσπαθώ όταν έχω 2 παιχνίδια να κάνω μία ώρα δυνατή προπόνηση, να έχω ένταση 100%. Και αν είναι και ένα παιχνίδι, δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που είναι κοντινά. Δηλαδή παίζω Κυριακή και μπορεί να τύχει να παίζω και Τρίτη. Τι ένταση να κάνω, λέω εγώ θα κάνω ένταση 100% μία ώρα, δεν μπορώ να κάνω. Εκεί θα πέσουν οι ρυθμοί. Δεν θα μπορούσα να κάνω σε αυτόν τον ρυθμό. Πάλι θα κάνω μία ώρα. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα κομμάτι αερόβιο για να κάνω μια αποκατάσταση από την προηγούμενη μέρα και να δείξω πάλι κάποια κομμάτια και να κερδίσω λίγο χρόνο. Η Κατερίνα Ιβαλωμένο ρωτάει πόσο ρόλο παίζει η τοπική κοινωνία και πόσο σημαντική είναι η στήριξη της ομάδας για την εξέλιξή της. Η χρήση των γηπέδων πολλές φορές αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των τοπικών ομάδων και πόσο διαχειρίστηκε ο Προμηθέας αυτό το πρόβλημα αυτό. Τώρα είμαστε σε ευνοϊκή θέση λόγω της Α1. Έχουμε το γήπεδο Τόφαλος που είναι ένα μεγάλο γήπεδο. Έχουν χαλαστεί και χρήματα και από την πολιτεία και από τον Προμηθέα για να μπορέσει να γίνει ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σε αυτό είμαστε τυχεροί. Η τοπική κοινωνία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος μια ομάδα να, αν μια ομάδα δεν έχει κόσμο. Και όταν λέω κόσμο, δεν εννοώ οπαδούς, δεν εννοώ ανθρώπους που να γκαρίζουν, να βρίζουν. Να έχεις ένα κοινό το οποίο. Το μπάσκετ είναι διασκέδαση. Αν η ομάδα δεν προσφέρει κάτι και δεν φέρνει κόσμο στο γήπεδο, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ύπαρξης ομάδας. Είμαστε τυχεροί εδώ στον Προμηθέα, γιατί εμείς στην Πάτρα έχουμε και μια ομάδα που είναι ιστορική ομάδα από όλων πατρών. Που μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα με ιστορία στην Ελλάδα. Έχει τους φιλάθλους τους, έχει τον κόσμο του. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι έχουμε κερδίσει και χρόνο με τον χρόνο, γιατί ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Α2, με τις πορείες που έχει κάνει η ομάδα και νομίζω και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, έχει κερδίσει κόσμο, έχει φέρει πάρα πολύ στο γήπεδο, έχουμε πάρα πολλά διαρκείας και σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, η τοπική κοινωνία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε μια ύπαρξη μιας ομάδας. Κατά τη γνώμη τη δική μου. Και για την ομάδα του Προμηθέα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Στέλιος ο Κωνσταντινίδης ρωτά αν την ψυχολογική υποστήριξη το κάνει το προπονητικό team ή κάποιος ειδικός στους παίκτες. Έχουμε γίνει και ψυχολόγοι. Όχι, ψυχολόγο δεν έχω στην ομάδα, γιατί πιστεύω ότι ο προπονητής, ένα από τα χαρίσματα που πρέπει να έχει, πρέπει να μπορεί να μπαίνει στην ψυχολογία των παιχτών. Όχι, το κάνουμε αυτό, το κάνω εγώ, είμαι και τα παιδιά οι συνεργάτες. Μπορεί σε κάποιο παίκτη να μην θέλω εγώ να μιλήσω, γιατί νομίζω ότι αν του μιλήσω θα τον αγχώσω περισσότερο. Να χρειαστεί να του στείλω να πέρα συνεργάτες και να του πει δύο κουβέντες που θα τον, πιστεύω εγώ θα τον κάνουν να νιώσει. Γιατί ξέρει, μέσα στη χρονιά είναι πολύ. Πολλά up-down, υπάρχουν πολλά πάνω-κάτω, υπάρχουν πολλές διαφορετικές συνθήκες, υπάρχουν άσχημα αποτελέσματα. Ο καθένας δεν το διαχειρίζεται, δεν είναι όλοι το ίδιο. Είναι άνθρωποι, δεν είναι όλοι, είναι διαφορετικές προσωπικότητες. Οπότε ο καθένας, δεν έχουμε πάντως ειδικό, εμείς το διαχειριζόμαστε. Ο φίλος και συνάδελφος ο Νίκος Βαγγέλη ρωτά πόσο καιρό έχει δρομολογηθεί η ένταξη των παιχτών από τις υποδομές στην αντρική ομάδα, όντας η μοναδική σε αυτό το επίπεδο που έχετε μόνιμα ενεργούς εφήβους στο rotation. Πιστεύεις πως η άλλη ελληνική ομάδα στο μέλλον να ακολουθήσει αυτό το τρομερό project του Βαγγέλη, του Λιόλιου και το κομμάτι των νεαρών ηλικιών? Εμείς το κάνουμε από επιλογή. Νομίζω από αυτά που βλέπω, οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν λόγω ανάγκης. Όπως και να έχει όμως, γιατί δεν θέλω εγώ να ευλογούμε τα γένια μας ότι εμείς είμαστε καλοί και οι άλλοι είναι κακοί. Όλοι προσπαθούν. Όλες οι ομάδες έχουν ακαδημίες, όλοι έχουν κάνει τις προσπάθειές τους, όλοι έχουν. Μην ανοίξω και μιλάω. Όλες οι ομάδες προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Σας είπα και πριν όμως υπάρχουν διαφορετικοί, υπάρχουν στόχοι και όταν μπαίνει ο στόχος
τα ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα και κοιτάμε πώς θα πετύχουμε το στόχο. Η απάντηση είναι ότι εμείς το κάνουμε από επιλογή. Πιστεύω ότι και θα ακολουθήσουν κι άλλοι, είτε από επιλογή, να το πάω έτσι, είτε από επιλογή, είτε από ανάγκη. Λόγω των οικονομικών νέων δεδομένων που θα έχουμε μετά την πανδημία, οπότε θα αναγκαστούν να στραφούν στους νέους και ίσως αυτό να είναι και μια επανεκκίνηση για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Πάνος Παπασωτηρίου ρωτά για την φιλοσοφία σας, πού δίνετε πιο πολύ έμφαση στους αγώνες, στην άμυνα, να πέσει τον αντίπαλο ή στην επίθεση να εκμεταλλευτείτε τις αμυντικές αδυναμίες του αντιπάλου επί βάσης το παιχνίδι σας? Ένα μείγμα είναι, αλλά αν με παρακολουθεί, είμαι από τους προπονητές που έχουν τις καλύτερες επιθέσεις σε όλες τις κατηγορίες, όλα τα χρόνια. Οι ομάδες που έχουν από τις καλύτερες επιθέσεις. Υπάρχουν όμως στιγμές που η ομάδα μπορεί να μην μπαίνει παρασκευή, να είσαι τεφρομέ. Θα πρέπει, δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα φέτος, δεν είμαστε μια ομάδα που παίζαμε πολύ καλά, είμαστε μια επιθετική ομάδα, βάζαμε 90 πόντους για πλάκα σε κάθε παιχνίδι. Κάποια στιγμή οι αλλαγές, οι προσθήκες των παιχτών, οι αποχωρήσεις κάποιων άλλων παιχτών μας ταράξανε. Και έπρεπε να. Δεν μπαίνει μπάλα, δεν είχαμε καλή ψυχολογία, μας είχε πάρει λίγο από κάτω. Υπήρχε και στο θέμα της εμπιστοσύνης πώς θα κολλήσουν οι νέοι με τους παλιούς. Οπότε αναγκάστηκα να αλλάξω τον τρόπο παιχνιδιού. Κάναμε πολύ μεγάλες νίκες μέσα στη Βενέτσια, μέσα στην Oldenburg, με την Πρέσια, με το Περιστέρι. Στο τελικό του κυπέλλου μπορεί να χάσαμε, αλλά όποιος έχει δει το παιχνίδι κατάλαβε τι έγινε και πώς έγινε. Το οποίο το πήγαμε το παιχνίδι σε πολύ χαμηλό σκορ. Προσπαθήσαμε δηλαδή και μίλησα τώρα για ομάδες ποιοτικές, έτσι, δεν μίλησα για ομάδες. Δηλαδή η Βενέτσια πρέπει να έχει το 7-8-πλάσιο μπάτζετ από εμάς. Η Oldenburg μπορεί να έχει το 4-πλάσιο μπάτζετ από εμάς. Προσπαθήσαμε να το πάμε το παιχνίδι να το προσεγγίσουμε περισσότερο από την άμυνα. Καταφέραμε και κάναμε μεγάλες νίκες εκτός από το τελικό κυπέλλου. Οπότε η απάντηση είναι, εγώ δίνω βάση και στις δύο, και στην άμυνα και στην επίθεση. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από την άμυνα γίνεις επιθετικός. Οι ομάδες μου βάσει αποτελεσμάτων έχουν τις καλύτερες επιθέσεις, αλλά όποτε χρειάζεται θα παίξουμε και άμυνα. Ερώτηση από τον Θοδωρή τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος λέει πώς μπορεί να περιοριστεί κάποιος στάρ σε μικρές ηλικίες και πώς μπορούμε να τον οθήσουμε στη δημιουργία. Εγώ νομίζω ότι αν έχουμε ένα στάρ, τι εννοεί στάρ, αλλά αν έχουμε ένα στάρ, ένα παίκτη με ταλέντο, δεν χρειάζεται να τον περιορίσουμε, ίσως απλά να τον ελευθερώσουμε. Είναι καλό να τον ελευθερώσουμε. Αν εννοεί στάρ ότι το παίζει στάρ και δεν είναι, και είναι άλλοι λόγοι, νομίζω αυτό είναι ένα θέμα προπονητή και είναι θέμα φιλοσοφίας πώς θέλει να βλέπει την ομάδα του. Εγώ πάντα όμως, για μένα στάρ είναι η ομάδα. Δεν υπάρχει στάρ παίκτης και το αποδεικνύουν τα νούμερα. Δεν το αποδεικνύουν. Αν δείτε τις χρονιές στην Α1 και στις άλλες κατηγορίες, αλλά μπορεί στις άλλες να μην τις έχετε δει και να μην με ξέρανε και οι συνάδελφοι ποιος ήμουν, αν δεν ήμουν τώρα στον Προμηθέα στην Α1. Εμένα σε κάθε παιχνίδι υπάρχει διαφορετικό σκόρερ. Δεν είναι ο σκόρερ μου ο Μπαμ. Σε ένα παιχνίδι είναι ο Μπαμ, στο άλλο παιχνίδι είναι ο Λίποβιτς, στο άλλο ήταν ο Έλλης, στο άλλο ήταν ο Φίλερ, στο άλλο ήταν ο Γραβάνης, στο άλλο ήταν ο Κασελάκης. Σε κάποιο βέβαια είναι ξαφνικά ο Κατσίβελης. Δηλαδή δεν είχα συγκεκριμένο. Εμάς, στάρ είναι η ομάδα. Και αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτό προσπαθούμε. Είναι πιο δύσκολο να ξέρετε, είναι πιο εύκολο να βρει κάποιον και να πει πάρ την μπάλα, βάλ την μπάλα στο καλάθι. Αν την έβαλε, α, είναι παιχταρά, την έβαλε. Αν δεν την έβαλε, τι να κάνω τώρα. Τον πήραμε, του δώσαμε τόσα λεφτά. Μας πούλησε, μας έκανε δικαιολογήσει. Εμένα με ενδιαφέρει και μ' αρέσει, αυτό το μπάσκετ μ' αρέσει, το να παίζει η ομάδα. Ο Αντώνης Πολυχρονόπουλος ρωτά, βασικά βάζει δύο ερωτήσεις. Το πρώτο λέει, αν θεωρείτε ότι ένα πρωτάθλημα Under 21 θα βοηθούσε τους νέους παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχή στο αντρικό. Γενικά εννοεί. Μιλάει για την Κύπρο, μιλάει για μας. Εμείς δεν έχουμε πολλούς παίκτες. Εγώ θα είχα ομάδα πραγματικά και θα με ευνοούσε πάρα πολύ αυτό. Δεν νομίζω οι άλλες ομάδες να έχουν παίκτες για Under 21 για να μπορούν και θα ήταν και νομίζω ότι είναι και δύσκολο λόγω οικονομικού, γιατί αυτό για να μπορούσε να γίνει θα ήταν δύσκολο πολλές ομάδες να μπορέσουν να το υποστηρίξουν. Αλλά αν μου έλεγε όμως ότι αν εμένα θα μου άρεσε 100% και θα το πρότεινα 100%. Η δεύτερη ερώτηση είναι με ποιο τρόπο γίνεται η ένταξη των παιχτών που έπαιζαν σε υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή Ευρωλίγκα με πολλούς τίτλους κλπ. Όταν είσαι ξεκάθαρος, το είπα πριν. Δεν έχει σημασία σε ποιο επίπεδο έχει παίξει. Σεβασμός υπάρχει από τον πρώτον ως τον τελευταίο. Δεν πάμε ότι αυτός που έχει παίξει NBA το σεβόμαστε περισσότερο,
από αυτό που έχει παίξει στη Σουηδία ή στην Δανία. Όλους σεβόμαστε τους ίδιους, το ίδιο. Είμαστε ξεκάθαροι με όλους. Είμαστε ειλικρινείς. Εγώ λέω πάντα είμαστε άντρες. Θα συγκρουστούμε, θα τσακωθούμε, μπορεί να πούμε μια κουβέντα. Έτσι. Έξω από το γήπεδο δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν τελειώσει η προπόνηση, όταν τελειώσει ένα παιχνίδι, να έρθει να μου πει οποιοδήποτε, ο κάθε παίκτης να μου πει το οτιδήποτε. Εγώ έχω πρόβλημα αυτό να γίνει μέσα στο γήπεδο. Οπότε δεν έχω κάποιο διαφορετικό τρόπο να προσεγγίσω. Δεν τους ξεχωρίζω, δεν τους πάω ανακατηγορία. Για μένα όλοι οι παίκτες είναι το ίδιο. Από τον 15ο, που είναι ο μικρότερος, που είναι 15 χρονών, 16, μέχρι το start του NBA. Πάμε στον Σταύρο τον Βαρδαξή, ο οποίος ρωτάει, και αυτός έχει δύο ερωτήσεις, ποιες είναι οι αδιαπραγμάτευτες αξίες, κανόνες με τους οποίους πορεύεσαι στις ομάδες. Αδιαπραγμάτευτες αξίες. Εγώ τα έχω πει, αλλά θα τα πω άλλη μια φορά. Νομίζω ο σεβασμός, η πειθαρχία, και η πειθαρχία όχι με την έννοια του βούρδουλα, ούτε με την έννοια της τιμωρίας, έτσι. Ότι να σεβόμαστε ότι είμαστε επαγγελματίες, υπάρχουν κάποιοι κανόνες και τηρούμε τους κανόνες. Νομίζω ο σεβασμός, η πειθαρχία, η εμπιστοσύνη μεταξύ μας και όχι στα καλά, γιατί όπως είπα, στις μέσες χρονιές θα δουν και άσχημα πράγματα. Νομίζω ότι αυτά τα τρία είναι κάτι πολύ σημαντικό για να λειτουργήσει μια ομάδα. Τουλάχιστον η δικιά μου η ομάδα, έτσι. Ναι, βέβαια. Και η δεύτερη ερώτηση του Στράτου του Βαρδαξή, ο οποίος είναι ένας νεαρός προπονητής, δούλεψε φέτος δίπλα στον Μιχάλη τον Κακιούζη στην Ένωση του Νέου Παραλιμνίου, λέει ποιες συμβουλές θα δίνατε σε νέο προπονητή. Πρώτον, να είναι ο εαυτός του. Εγώ ξεκίνησα 24 χρονών στο Β' τοπικό, ότι το έχω πει αυτό το σλόγγαν που έχει βγει τα όνειρα δεν μου τα βάνει, ήταν μια συνέντευξη που είπα. Κάποιος με ρώτησε, ένας δημοσιογράφος, και του είπα τον ονειρεύομαι, δεν μπορεί να μου τα απογορεύσει κανείς. Και του το έλεγα ότι ήταν η πρώτη μου χρονιά στην Α1, που πιστεύαν όλοι ότι μια ομάδα αυτό που θα ήταν πολύ καλό να μπούμε στην οκτάδα των play-off. Και του είπα εγώ τότε, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το να ονειρεύομαι δεν μου το απογορεύσει κανείς. Τα όνειρα δεν μου τα βάνει, αυτό θα συμβουλέψω. Να είναι ο εαυτός του, να είναι δουλευθαράς, να πιστεύει στον εαυτό του. Και ότι να ονειρεύεται δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς. Και να είναι τυχερός, γιατί ο κάθε προπονητής να βρει ανθρώπους που θα τον εμπιστευτούν, να δώσουν ευκαιρία. Αν θέλει, όπου θέλει να δουλέψει και σε ποιο επίπεδο θέλει να φτάσει. Αλλά το κυριότερο να είναι αυτό του και να μην κάνει τίποτα στο να τσαλακώσει την προσωπικότητά του και να νιώσει ότι για να είναι προπονητής σε μια ομάδα θα πρέπει να γίνει το τσουτσούι του καθενός, ξέρω εγώ να το πω έτσι. Το τσουτσούι του καθενός. Ο Γιάννης ο Τελεπίδης ρωτάει, θα ήθελε να σχολιάσει ο coach ότι δεν υπάρχουν μεταγραφές ατοπικά και τις χαμηλές εθνικές κατηγορίες στην Ελλάδα και έτσι κάποιοι παίκτες που δεν παίζουν χάνουν τη χρονιά τους και οι ίδιες οι ομάδες δεν μπορούν να αλλάξουν κάποιο παίκτη σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο όπου υπάρχουν μεταγραφές σε μικρές κατηγορίες. Πολύ σωστό. Εγώ το έχω αντιμετωπίσει, όπως είπα πριν, πολλά χρόνια αυτό τους παντρεύεσαι. Είδαμε τη μία όψη. Η άλλη όψη είναι. Η μία άποψη είναι τα παιδιά που δεν παίζουν. Βάλε όμως, όταν επιτρέπονται μεταγραφές, να σκεφτούμε το άλλο. Ο καλός παίκτης μιας ομάδας που δεν πάει καλά, να μπορεί να τον πάρει μια άλλη ομάδα που πάει καλά για να πάει καλύτερα και η άλλη ομάδα να εμφανιστεί. Οπότε αυτό είναι λίγο δύσκολο στο εργασιακό. Τουλάχιστον νομίζω μία αλλαγή μπορεί να ήταν εφικτό να μπορεί να γίνει. Στην Α2 το έχουν κάνει νομίζω τώρα. Έχουν δικαίωμα νομίζω να κάνουν μία προσθήκη, μία αλλαγή ξένου. Και μία προσθήκη Έλληνα. Όταν ήμουν εγώ δεν υπήρχε καμία αλλαγή. Νομίζω κάνουν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο Κωνσταντίνος ο λογοθέτης ρωτά πόσο σημαντική είναι η προσωπικότητα ενός προπονητή όταν έχει να κάνει με παίκτες star. νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όχι, αν δεν έχει προπονητής, γιατί... Δεν θέλω, κοπιάζω λίγο για να μην θέλω μήπως το πάρει κανείς ότι μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ αυτά που λέω είναι μέσα στην καρδιά μου και τα λέω αυθόρμητα, δεν κρατάω συμπιώσεις, μιλάω όπως τα νιώθω. Προπονητής που δεν έχει προσωπικότητα νομίζω δεν είναι προπονητής. Οπότε ο προπονητής το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει για μένα δεν είναι οι γνώσεις. Έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει είναι να έχει προσωπικότητα. Οπότε. Περαιτέρω ανάλυση νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Ο Μάριος Αναξαγόρου λέει πως έχετε αναφέρει προηγουμένως ότι αναλόγως με το πώς παίζεται ένας αγώνας μπορεί και να αλλάξει τον τρόπο του παιχνιδιού, της τακτικής, του ρυθμού κλπ. Αυτός ο τρόπος εναλλαγής
Πώς διδάσκεται, κάποιος τρόπος είναι κατά πόσο οι αθλητές ξέρουν να κινούνται χωρίς μπάλα, που είναι και το βασικότερο, παραδείγματος χάρη, να δείξετε κάτι σε ένα time out που να μην το έχετε δείξει, εννοείς την προπόνηση. Όχι. Οι αθλητές να το αντιληφθούν αμέσως. Κατάλαβα. Όχι, κοιτάξτε, τα βατοποιεί δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι ό,τι έχω κάνει στο γήπεδο θα μπορέσω να το κάνω και στο παιχνίδι. Το να δείξω κάτι, το να γίνει τώρα ένα τρίκ που θα είναι μια παραλλαγή, που θα είναι κάτι ή να αλλάξω μια ονομασία, να πούμε ξέρω εγώ το 2 και να παίζουμε το κάτι που έχουμε δείξει μια παραλλαγή που είναι το 2 το 2 back και εμείς θα το φράξουμε 2 και θα το κάνουμε, είναι κάτι που το έχουμε κάνει. Όταν θα αλλάξω κάτι, θα είναι κάτι που το έχω κάνει. Δεν είναι κάτι ότι μου ήρθε ξαφνικά εκείνη την ώρα. Γιατί αν το κάνεις αυτό, νομίζω ότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα και αντί για καλό θα κάνεις περισσότερο κακό παρά καλό. Οπότε για να απαντήσω και να γίνω πιο κατανοητός, όταν λέω ότι θα αλλάξω κάτι μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι κάτι που το έχει κάνει η ομάδα, το έχει δουλέψει. Σωστά. Να και ο Χρυσόπορος ο Λιβαδιώτης, ο προπονητής του Κεραυνού, λέει φέτος η ομάδα χτίστηκε και έπαιζε ένα συγκεκριμένο στυλ και στην επίθεση και στην άμυνα. Η έλευση του Μαυροκεφαλίδη ήταν λογικό να αλλάξει το στυλ σας, γιατί είναι ένας παίκτης που η ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Αυτό σημαίνει και αλλαγή ρόλων, πράγμα δύσκολο μέσα στη σεζόν. Πώς το καταφέρεις αυτό, ειδικά μέσα στη μέση τη σεζόν, χωρίς ιδιαίτερη προπόνηση? Το τρελό, πολύ καλή ερώτηση πάλι. Το τρελό είναι ότι ο Μαυροκεφαλίδης είναι ένας παίκτης φύση επιθετικός. Έχει κάνει καριέρα στην Ευρωλίγκα, έχει παίξει στα μεγαλύτερα κλαμπ και είναι ένας παίκτης που είναι φύση επιθετικός. Έτσι γίνεται. Δεν νομίζω κανείς να το. Εμείς με τον Παπακεφαλίδη, για να μπορέσουμε και να μην αλλάξουμε πολλά πράγματα, γίναμε πιο επιτυχογενής ομάδα. Και αυτά που σας είπα πριν ήταν ότι στα παιχνίδια που σας είπα με Βενέτσια, με Μπρέσια, με Όλτεμπρουκ, με την ΑΕΚ, με τον Περιστέρι, ήταν παιχνίδια που ο Παπακεφαλίδης ήταν στην ομάδα. Οπότε προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε και να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα στην άμυνα που δεν τα κάναμε. Με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή παίξαμε άλλα πράγματα που δεν τα κάναμε μέχρι εκείνη την ώρα και αυτό μας έδωσε αυτοπεποίθηση, προσπαθήσαμε να εστιάσουμε τα παιχνίδια την επίθεση. Ο Λουκάς βέβαια στην επίθεση έχει ένα τρομερό ταλέντο, μπορεί να παίξει πρόσωπο, μπορεί να παίξει πλάτη, μπορεί να διαβάσει όλα τα μισμάτς, μπορεί να πασάρει. Είναι πολυτέλεια, ένας παίκτης πραγματικά. Είχα την ατυχία να είναι πολύ λίγο διάστημα μαζί μας, στην ουσία ήταν 2 μήνες μαζί μας. Αλλά αυτό που έζησα, ενώ ξεκίνησε στην αρχή και ήταν τα πράγματα πολύ άσχημα. Έτσι, ήρθε από μια ομάδα στον Ιωνικό που έπαιρνε πάρα πολλές κατοχές. Εδώ προσπάθησα να μπει στην ομάδα σιγά σιγά. Σε κάποια παιχνίδια που τον έβαλα και αυτόν και το Μάντζαρη που είχε έρθει, ο Μάντζαρης προσπαθούσα να του βάλω στο παιχνίδι για να τσόγω για την Ευρώπη, γιατί είχαμε ρίξει περισσότερο βάρος στην Ευρώπη. Έχασα παιχνίδι από τη Λάρισα στη Μάτρα. Έχασα το παιχνίδι από τον Κολοσσό στη Ρόδο. Τέλος πάντων, ήταν και άλλα πράγματα, αλλά μην πάμε σε αυτά, δεν είναι εκεί τώρα το θέμα μας. Θέλω να πω, ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Το προσεγγίσαμε διαφορετικά το παιχνίδι και το δυσκολότερο ήταν ότι αυτό είναι περισσότερο με κουβέντα παρά με προπόνηση, γιατί δεν είχαμε τον χρόνο να κάνουμε την προπόνηση. Η ερώτηση του Κωνσταντίνου Σιγκούναν απαντήθηκε νωρίτερα σε άλλη ερώτηση. Ρωτάει και αυτός για δημιουργία πρωταθλήματος ομάδα U20-22. Ερώτηση από τον Αντώνη τον Τάντσο, ο οποίος ρωτάει αν θα προπονήσατε γυναικεία ομάδα. Και μετά θα πω και έχει ακόμα μια ερώτηση. Απαντήστε πρώτα σε αυτό. Όχι. Θα πήγαινα, είμαι που είμαι τρελός, θα πήγαινα μια ώρα νωρίτερα στο τρελοκομείο. Ποια είναι η άποψή σας για την εθνική? Αγαπάω τις γυναίκες, δεν είμαι μισογύνης, έτσι. Αλλά οι γυναίκες θέλουν πολύ υπομονή. Έχω 2 είδη στο σπίτι. Θέλουν υπομονή, θέλουν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι νευρικός, που είμαι μουρλός, που είμαι παρορμητικός. Θα είχαμε προβλήματα. Τα τρέχανε δηλαδή, θα ψάχνα να τις βρω. Τη μία μέρα θα είχα 10, την άλλη θα είχα 8 και την επόμενη θα ψάχνα να τις βρω. Και η δεύτερη ερώτησή του είναι ποια είναι η άποψή σας για την Εθνική Ομάδα Ανδρών και την πλαισίωση του Γιάννη Αντετοκούμπου? Εντάξει, η Εθνική νομίζω έχει αυτή τη στιγμή, είχε τον Αντετοκούμπο που ήταν ο καλύτερος παίκτης MVP του NBA. Είχαμε τον Καλάθι που ήταν στην καλύτερη πεντάδα και MVP. Από τους καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκας. Υπήρχε ο Σλούκα, έμπειρα παιδιά που ήταν στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι η ομάδα πήγε και στον παγκόσμιο, γιατί ξέρεις, πέσαμε όλοι πάνω να πέσουμε πάνω τους
ότι κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Έκανε, νομίζω, η Βραζιλία έκανε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούσε να κάνει εκείνη τη μέρα. Στο παιχνίδι με την Τσεχία θα μπορούσαν να πάρουν διαφορά πάλι μία-δύο φάσεις, ένα επιθετικό, ένα τρίποντο βεβαιασμένο, μια βολή. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Και εκεί που θα μπορούσε η Ελλάδα να πάει πολύ ψηλά στο παγκόσμιο, δεν πήγαμε, πάλι πέσαμε πάνω τους να τους φάμε. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικό υλικό και τώρα δεν θα γίνουν τα Ολυμπιακοί, θα πάμε πίσω. Νομίζω ότι έχει το υλικό για να πάει ψηλά και νομίζω ότι είναι από τις top, έχει καλούς παίκτες και είναι από τις top και σε πολύ καλή ηλικία, με μεγάλες παραστάσεις και νομίζω ότι θα πάει καλά στη συνέχεια. Ο Αντετοκούμπο τι να πούμε τώρα, Αντετοκούμπο είναι... Δεν χρειάζεται να πούμε πώς πρέπει να πλαισιώσει Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο είναι MVP του NBA. Είναι διαφορετικό βέβαια το παιχνίδι στο NBA. Είναι άλλος ο τρόπος παιχνιδιού. Είναι πιο ανοιχτή η ρακέτα. Εδώ είναι πιο κλειστά τα πράγματα. Πρέπει να έχεις σουτέρ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τόσους παίκτες που έχουν αυτή την ικανότητα με το σουτ. Αλλά υπάρχει στιγμή παιχνιδιού που νομίζω μην μυρολαψούμε και αρχίζουμε και λέμε ότι δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Είναι τιμή μας και καμάρι μας ότι έχουμε ένα τέτοιο παίκτη και όχι μόνο ο Γιάννης, όλα τα παιδιά έτσι, γιατί έχουμε εξαιρετικό ρόστερ. Και η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το NBA από την Χαράτη Κοκολάκη, η οποία ρωτάει αν παρακολουθείτε NBA και ποια δεκαετία προτιμάτε. Καθόλου. Δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ, κλείνω τηλεόραση, δεν μπορώ να το δω. αν βλέπω κανένα παιχνίδι, τα Χριστούγεννα που έβλεπα, ξέρω να έχω κανένα κενό και επειδή δεν είχε τίποτα, να υπήρχε κάποιο παιχνίδι στο TTV και να βλέπα και πάλι λίγο. Δηλαδή, αν παρακολουθήσω, αν βρω κανένα Αντετοκούνμπο, αν βρω κανένα παιχνίδι που να δω ότι έχει ενδιαφέρον στα play-off. Γενικά όμως δεν είμαι διασώτης του NBA, δεν μ' αρέσει. Ωραία. Coach, το ολοκληρώσαμε με τις ερωτήσεις του κόσμου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ και τα όσα χρήσιμα μας είπες. Ανοίξαμε ένα μεγάλο φάσμα ερωτήσεων, νομίζω. Πιάσαμε από αναπτυξιακό μέχρι NBA, όπως καταλάβαμε. Τελευταία κουβέντα δικιά σου. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους σας καλές γιορτές. Η ανάσταση του Κυρίου να μας φέρει ανάσταση και σε αυτό που περνάμε, να το ξεπεράσουμε γρήγορα και να βρεθούμε όλοι σύντομα στα γήπεδα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους, συναδέλφους και εμείς που κάνανε κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω αν τους κάλυψα. Εγώ αυτά που σας είπα ήταν μέσα στην καρδιά μου, ήταν αυτά που κάνω στην ομάδα μου, αυτά που πιστεύω πραγματικά, δεν έκλειψα κάτι. Μακάρι να έδωσα μια ιδέα ή κάτι, είναι στη διάθεσή τους, έχετε τηλεφωνά μου. Όποιος χρειάζεται κάτι, υπάρχουν τα πάντα, προετοιμασίες, playbook, όποιος χρειάζεται κάτι και μπορώ να τον βοηθήσω, είμαι στη διάθεσή του και εγώ και η ομάδα μου στον Προμηθέα και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι σωστά του Προμηθέα. Ωραία, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, Coach, για την παρουσία σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τα σεμινάρια αυτά της προπονητικής που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης την επόμενη εβδομάδα με τον Λίνο τον Γαβρίλ. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.